Εδώ λοιπόν και πάλι πίσω, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα και πάλι εδώ από το Οξυγόνο 2. Αρένα κήπεδο που θα διεξαχθεί σε λίγο ο μεγάλος τελικός του Champions League του βόλεϊ των ανδρών ανάμεσα στον Ηρακλή και την Ιταλική Τρεντίνο στα πλάνα πριν από λίγο. Οι φίλοι του Ηρακλή που ξεπερνούν τις 5.000 και με τις εκδηλώσεις τους αναμένεται να βοηθήσουν σημαντικά τον Ηρακλή, καθώς έχουν κερδίσει και τη μάχη της Κερκίδας. Ανέλειπαν και τα επεισόδια προηγουμένως, αλλά τα πράγματα καλύτερα και αυτή η δεκάλεπτη διακοπή. Να πούμε λοιπόν ότι στην περιγραφή κοντά μας θα μας βοηθήσει και η Ευγενία Γκίτα, η οποία βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο, και ο πρώην ομοσπονδιακός προπονητής, ο κύριος Κώστας Χαριτονίδης, κοντά μας επίσης και ο τεχνικός της R3, ο Τάσος Κιδίρογλου, όπως και χτες και σήμερα, πολύτιμη η βοήθειά του για να βγει στον αέρα η μετάδοση του αγώνα. Εδώ βλέπετε στα πλάνα τους οπαδούς της Ιταλικής ομάδας, της Τρεντίνο, που μαζί με τον Ηρακλή σε λίγο θα αναμετρηθούν. Και εδώ βλέπετε κάποιες ωραίες εικόνες από το γήπεδο, που πραγματικά είναι πανέμορφο. Είναι ένα στολίδι, ένα γήπεδο στο οποίο δεν γίνονται μόνο αγώνες βόλεϊ, μπάσκετ, αλλά και πάρα πολλές άλλες εκδηλώσεις. Μεταξύ αυτών η Μαντόνα, συναυλίες η Μαντόνα, ο Λουτσιάνο Παβαρότη, η Αριέμ έχουν δώσει εδώ συναυλίες. Η προθέρμανση των ομάδων συνεχίζεται στον αγωνιστικό χώρο. Η Τρεντίνο και οι παίκτες του Ηρακλή εδώ στα πλάνα. Τώρα οι διαιτητές της αναμέτρησης. Οι διαιτητές της αναμέτρησης λοιπόν, που είναι ο Γκουράι Όχρη από τη Σλοβακία και ο Μαρτί Χούντικ από την Τσεχία. Ο Χούντικ ήταν ο διαιτητής, ο πρώτος διαιτητής του χθεσινού ημιτελικού ανάμεσα στον Ηρακλή και την ρωσική Ίσκρα. Αγώνα στον οποίο ο Ηρακλής νίξε με 3-1 σετ. Θυμίσουμε ότι στον δεύτερο ημιτελικό, που ήταν ιταλική υπόθεση, η Τρεντίνο νίξε την Ματσεράτα με 3-0 σετ και προκρίθηκε στον τελικό, ενώ λίγο νωρίτερα, στον μικρό τελικό, η ρωσική Ίσκρα νίξε την ιταλική Ματσεράτα με 3-2 σετ. Πάμε να ξεκινήσουμε πρώτα από τον αγωνιστικό χώρο. Η Ευγενία Γκίτα μας ακούει. Ευγενία, καλησπέρα. Καλησπέρα, Θόδωρε, και από μένα και στους φίλους τηλεθεατές. Με αφορμή λοιπόν τα επεισόδια, την ένταση που προκλήθηκε πριν την έναρξη του μεγάλου τελικού, ο οποίος θα κρίνει και τον πρωταθλητή Ευρώπης για την σεζόν, να πούμε ότι ζήτησαν οι διοργανωτές να κατεβάσουν οι φίλαθλοι του Ηρακλή τα πανό που είχαν αναρτήσει στην πλευρά των Ιταλών φιλάθλων, εκεί δηλαδή όπου βρίσκεται η Τρεντίνο. Κάτι τέτοιο δεν έγινε, με αποτέλεσμα να πάνε τα άτομα της ιδιωτικής ασφάλειας του γηπέδου να τα κατεβάσουν, και τότε προκλήθηκε η όποια ένταση. Ουσιαστικά όμως πρόκειται για 20-30 ανεκέφαλους, παραπάνω δεν ήταν, οι οποίοι είχαν ως αποτέλεσμα να κόψουν, να παγώσουν ουσιαστικά τον ρυθμό των παικτών του Ηρακλή. Όπως μας είπε και ο βοηθός προπονητής του Ηρακλή, ο Στέφανος Νάνας, είναι κρίμα να χάνεται έτσι ο κόπος της ομάδας. Είναι κρίμα αυτός ο κόσμος να είναι εδώ, και το μόνο που θα κάνει είναι πρέπει να τους συμπαραστέκεται και τίποτα περισσότερο. Στο αγωνιστικό κομμάτι. Βλέπουμε και τα πλάνα με τους φιλάβους του Ηρακλή. Ναι, Ευγενία. Στο αγωνιστικό κομμάτι λοιπόν, ο Πλάμεν Κωνσταντίνο θέλει να αποδείξει ακόμη μια φορά ότι είναι παλικάρι. Πονάει στον νόμο, έκανε αρκετές ενέσεις για να μπορέσει να δώσει το παρόν στο τελικό. Γι' αυτό και χθες ο Τίσερ δεν τον πίεζε και γι' αυτό είχε και πολύ χαμηλά ποσοστά στην επίθεση. Ο Πλάμεν θα προσπαθήσει να αντέξει, να κρατήσει την υποδοχή, έτσι ώστε ο Ηρακλής να έχει καλή ανάπτυξη παιχνιδιού. Αυτό είναι το αγωνιστικό κομμάτι. Όσον αφορά την πλευρά της Τρεντίνο, είναι και αυτή η αίτηση στο θεσμό, αν και σταχτοπούτα Champions League, όπως και ο Ηρακλής. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεσαι, αναμένεται ένας μεγάλος τελικός, ένας τελικός αμφίροπος με ενδιαφέρον. Μάλιστα. Αν και μετράει μόλις 9 χρόνια από την ίδρυσή της η Τρεντίνο, κατάφερε πέρσι να κατακτήσει το πρωτάθλημα Ιταλίας, ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα, το δυσκολότερο ίσως της Ευρώπης, και να εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, να βρεθεί δηλαδή στον τελικό. Αυτός είναι και ο μοναδικός σημαντικός τίτλος για την Ιταλική ομάδα, την Τρεντίνο. Τα τελευταία 3 χρόνια πάντως βρίσκεται στις πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα του Ιταλικού πρωταθλήματος. Φέτος η Τρεντίνο βρίσκεται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, σε απόσταση αναπνοής πάντως από την πρωτοπόρο της κατάταξης στην Ιταλική Ματσεράτα. Να πούμε δύο λόγια και για τον μικρό τελικό, στον οποίο η ρωσική Ίσκρα ανοίξε την Ιταλική Ματσεράτα με 3-2. Ο κύριος Χαριτονίδης είναι κοντά μας. Κύριε Χαριτονίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας.
Έγινε μεγάλη μάχη πάνω σε ένα βέβαια αδιάφορο, όπως είναι πάντα μικρός τελικός βαθμολογικά παιχνίδι. Εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε τελείως ότι είναι και αδιάφορος ένας μικρός τελικός. Είναι το μετάλλιο η τρίτη θέση. Βέβαια υπάρχει απογοήτευση και από τις δύο ομάδες που δεν πέρασαν στο μεγάλο τελικό. Όμως θα πρέπει να πούμε ότι η ομάδα της Ίσκρα τα εύκολα τα έκανε δύσκολα. Είχε προηγηθεί πολύ άνετα με 2-0. Ήταν 20-19. 24-19 το τρίτο σετ. 24-19 και με αναπάντηλα λάθη έφτασε να χάσει το σετ και να το πάει στο tie break. Πιστεύω ότι βέβαια δίκαια νίκησε, αλλά ήταν ένα παιχνίδι που από το τέλος του τρίτου σετ που το πήρε η Ματσεράτα έδειξε μια ιδιαίτερη ισορροπία σε όλους τους τομείς. Και το φανερώνουν και τα στατιστικά που ήταν περίπου και οι δύο ομάδες τα ίδια. Μάλιστα. Πάντως ο Ζόραν Γκάιτς, ο προπονητής που πέρασε και από πολλές ομάδες στην Ελλάδα, ήταν χθες απογοητευμένος, αυτή είναι η αλήθεια, για τον αποκλεισμό από τον τελικό. Ναι, σε συζήτηση που είχα μαζί του, μου ανέφερε ότι η ομάδα του είχε κάποια προβλήματα που είχαν να κάνουν με συνεχείς τραυματισμούς κάποιων βασικών παικτών και βέβαια την όχι προπόνηση, την ελλειπή προπόνηση σαν ομάδα. Βέβαια, εντάξει, καθένας ξέρει η ομάδα του τι προβλήματα έχει. Είναι σεβαστό. Άλλωστε, ξέραμε ότι η Ίσκρα και είναι μια ομάδα με μεγάλο budget και με πολύ καλούς παίκτες. Παρ' όλα αυτά, ο Ηρακλής, παίζοντας πάρα πολύ καλά με πάθος, μπόρεσε να κερδίσει και μάλιστα να ανατρέψει ένα σετ τέταρτο που ήταν εις βάρος του, αν δεν κάνω λάθος, 19-3. 13, ναι. Ένα σκορ που δύσκολα ανατρέπεται. Εδώ βλέπουμε και τις μπάλες του αγώνα, κάποια πολύ όμορφα πλάνα από ένα γήπεδο πραγματικό στολίδι εδώ στην Πράγα. Η οπαδή της Τρεντίνο που είδατε λίγο νωρίτερα στα πλάνα σας είναι πολύ λιγότεροι φυσικά, δεν ξεπέρνουν τους 1000. Περίπου 600-700 και βρίσκονται στα επάνω διαζώματα, είναι δηλαδή στον έκτο όροφο πολύ ψηλά. Και όπως είπαμε, την μάχη της κερκίδας την έχουν κερδίσει κατά κράτος οι φύλαφλοι του Ηρακλή. Να πούμε ότι οι δύο ομάδες που φτάνουν, που θα αναμετρηθούν σε λίγο στο μεγάλο τελικό, είναι και οι δύο αίτητες, δηλαδή έχουν φτάσει μέχρι τώρα εδώ στο τελικό με 11 σερί νίκες και ο Ηρακλής και η Τρεντίνο. Η Τρεντίνο φτάνει για πρώτη φορά στην ιστορία της στον τελικό μιας τέτοιας διοργάνωσης. Ο Ηρακλής, θα λέγαμε, είναι πολύ πιο έμπειρος. Έχει 5 συμμετοχές σε Final Four και τις 3 τελευταίες φορές, μάλιστα, συμμετοχή και σε τελικό του Champions League. Θεσσαλονίκη, Ρώμη και φέτος Πράγα, όπου όλοι ελπίζουμε και ευχόμαστε ότι θα είναι η τρίτη και φαρμακερή, όπως λέμε. Θα καταφέρει δηλαδή ο Ηρακλής να κατακτήσει το τρόπαιο. Ένα άλλο επίσης στατιστικό στοιχείο είναι ο Φλάβιο Κουλινέλη, ο Ιταλός προπονητής του Ηρακλή, ο οποίος πριν από 2 μήνες αντικατέστησε τον πάγκο του Ηρακλή τον Κώστα Αρσενιάδη. Θα κοουτσάρει την ομάδα απέναντι του Ηρακλή σε μια ιταλική ομάδα της πατρίδας του, η οποία πάντως δεν έχει Ιταλό προπονητή, έχει Πολωνό προπονητή. Να πούμε επίσης ότι χτες τους ημιτελικούς η Τρεντίνο νίκησε τη Ματσεράτα με 3-0 και ο Ηρακλής την Ίσκρα με 3-1. Οι διαιτητές αναμέτρησης, όπως είπαμε και νωρίτερα, είναι ο Γιουράι Μόχρη από τη Σλοβακία και ο Μάρτιν Χούντικ από την Τσεχία. Και είναι επίσης και η πρώτη φορά που ο Ηρακλής φτάνει σε Final Four με άλλον προπονητή και σε τελικό, εκτός από τον Αλέκο Λεόνι που είχε συμμετείχε μάλλον ως προπονητής του Ηρακλή στα προηγούμενα 4 Final Four, στα οποία συμμετείχε και η ομάδα του Ηρακλή. Ο μοναδικός παίκτης επίσης του Ηρακλή, ο οποίος πήρε μέρος και στα 5 Final Four, είναι ο Αντρέι Κράβαρικ. Ο Κράβαρικ, λοιπόν, ο οποίος δήλωσε μάλιστα ότι αν η ομάδα του κερδίσει το τρόπαιο θα σταματήσει, αν δεν το κερδίσει θα συνεχίσει να αγωνίζεται. Βλέπουμε στα πλάνα τους παίκτες του Ηρακλή.
Δεν ξέρω, Ευγενία Γίτα, αν έχουμε ακριβή χρόνο έναρξης του παιχνιδιού, αν γνωρίζουμε δηλαδή σε πόση ώρα λόγω της καθυστέρησης με τα επεισόδια θα ξεκινήσει ο αγώνας. Μόλις άρχισαν να κάνουν από ό,τι βλέπω οι δύο ομάδες προθέρμανση στο σερβίς, οπότε υπολογίζω γύρω στα 3 λεπτά να έχουμε την επίσημη έναρξη του αγώνα με την παρουσίαση των ομάδων. Μάλιστα. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν σε λίγο με την παρουσίαση των ομάδων. Κύριε Χαριτονίδη, ποιος είναι ο... τι μπορούμε να πούμε για τον τελικό, πώς βλέπετε τα πράγματα. Ο Ηρακλής είναι αήττητος, αήττητη και η Τρεντίνο. Σίγουρα είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι, αλλά ο Ηρακλής έχει δείξει φέτος ότι μπορεί να καταφέρει και το δυσκολότερο και να κάνει τα εύκολα δύσκολα και τα δύσκολα εύκολα. Οπότε νομίζω ότι δεν μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις. Ναι, θα πρέπει να πούμε ότι η Τρεντίνο είναι μια ομάδα με πάρα πολύ καλούς παίκτες μέσα. Είναι μια ομάδα που καθοδηγείται από τον Γκρίμπιτς, ένα μπασαδόρο. Κατά την προσωπική μου άποψη πρέπει να είναι ο καλύτερος μπασαδόρος της τελευταίας 15 ετίας. Και έχει κάποια, ας το πούμε, προσόντα. Είναι μια ομάδα που μπορεί και επιτίθεται καλά και στην κόντρα επίθεση, που αυτό έρχεται σε αντίθεση με αυτό που περιμένουμε, δηλαδή ο Ηρακλής πρέπει να κάνει πάρα πολύ καλό δύσκολο σέρβις και να αποσυντονίσει την υποδοχή. Αυτοί έχουν το πλεονέκτημα και σε ψηλές μπάλες να έχουν καλά ποσοστά. Θα δούμε πώς θα μπορέσει τελικά να αντιμετωπίσει ο Ηρακλής αυτή την ομάδα. Το σίγουρο είναι ότι πρέπει ο ίδιος να έχει καλή υποδοχή. Το σίγουρο είναι ότι πρέπει να δυσκολεύει στο σέρβις, αλλά θα πρέπει να ανεβάσει τα ποσοστά του όπως και εχθές στο μπλοκ. Εχθές ίσως το κλειδί μετά από το πρώτο σετ που έφερε τον Ηρακλή ώστε να κάνει το θετικό αποτέλεσμα ήταν καθοριστικό το γεγονός ότι πήγε καλά στο μπλοκ. Μάλιστα. Σε λίγο λοιπόν θα ξεκινήσει το παιχνίδι. Στα πλάνα πάλι οι οπαδοί του Ηρακλή. Τα πράγματα έχουν ηρεμήσει ευτυχώς. Όλα κυλούν ομαλά τώρα και σε λίγα λεπτά αναμένεται να ξεκινήσει ο αγώνας με την επίσημη πάντα έτσι παρουσίαση των δύο ομάδων. Ο Ηρακλής δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα αγωνιστικά προβλήματα, όπως βέβαια και η Τρεντίνο. Ναι, έχουμε από ό,τι γνωρίζω τον Κωνσταντίνοφο, ο οποίος πραγματικά έχει πρόβλημα με το χέρι του. Είναι όμως πολύ πεισματάρης σαν αθλητής και είναι κάτι που και εγώ γνωρίζω προσωπικά ότι το θέλει πάρα πολύ ένα κύπελο στο Champions League. Πιστεύω ότι θα σφίξει τα δόντια και θα παίξει. Βέβαια η παρουσία του μέσα δίνει μία ασφάλεια στην υποδοχή. Αν ανεβάσει και τα ποσοστά του στην επίθεση, νιώσει καλύτερα, θα είναι πολύ θετικό για τον Ηρακλή. Πάντως, δεν ξέρω τι λέτε και για τον Φλάβιο Κουλινέλη, τον Ιταλό προπονητή του Ηρακλή, ο οποίος τους τελευταίους δύο μήνες είναι αυτός που καθοδηγεί την ομάδα του Ηρακλή και την έφτασε μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης. Εγώ δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να κρίνω. Τους προπονητές τους κρίνουν άλλοι. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι αυτή τη στιγμή σαν προπονητής παίζει σε ένα Final Four. Είναι αποδεκτός. Από εκεί και έπειτα εύχομαι να πάει καλά, να πάρει το πρωτάθλημα. Αλλά θα πρέπει όμως και να μνημονεύσουμε και να πούμε ότι και ο προηγούμενος προπονητής, τουλάχιστον στο θέμα της Ευρώπης, είχε περάσει στους 16. Ναι, δηλαδή, είχε μόνο είχε νίκες. Αφήσει, ξεκίνησε δηλαδή την χρονιά με τις νίκες για να τις συνεχίσει ο Ιταλός coach, τον οποίο βλέπουμε εδώ στα πλάνα μας, με τον προπονητή της Τρεντίνο, τον Βούλγαρο, τον Ραντοστίν Στούτσεφ. Να πούμε βέβαια ότι ο Κουλινέλη γεννήθηκε στις 14/6 του 58, στο Άστι της Βόρειας Ιταλίας και ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 80 την προπονητική του καριέρα στην ομάδα της γενέτειράς του. Πέρασε από τον πάγκο της Πάρμα,
Ήταν δεύτερος προπονητής στην Εθνική Ιταλίας. Το 2000 βρέθηκε στο staff της Εθνικής Βραζιλίας και κατόπιν ξεκίνησε την καριέρα του ως πρώτος προπονητής σε ομάδες της Ιταλίας. Με τελευταίο σταθμό την Βίμπο Βαλένθια πριν έρθει στην ομάδα του Ηρακλή. 14 κάμερες, μία εξ αυτών βλέπετε τα πλάνα που παίρνει αυτή την ώρα στο γήπεδο. 14 κάμερες όπως και χτες καλύπτουν τον αγώνα ανάμεσα στην το τελικό, ανάμεσα στην Τρεντίνο και τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής, ο οποίος αναμένεται σε λίγο να παραταχθεί με τους Κράβαρικ, Τίσερ, Νίλσον, Άχρεμ, Σμαραγδί και Κωνσταντίνοφ. Λίπερο ο Κονσεϊσάο, βεβαίως, όπως και χθες. Τα πλάνα βέβαια που προηγουμένως βλέπατε και που θα βλέπετε και άλλες φορές είναι από ρομποτική κάμερα. Τουλάχιστον στην Ελλάδα δεν ξέρω αν υπάρχει. Έχουμε μία. Νομίζω δεν υπάρχει άλλη. Υπάρχει λοιπόν αυτή η κάμερα η οποία παίρνει αυτά τα πολύ όμορφα πλάνα τα οποία βλέπετε. Η Ιταλική Τρετίνο, η οποία αναμένεται να παραταχθεί με τον Βούλγαρο ακραίο τον Καζίνσκι, τον Ματέι Καζίνσκι, τον Σέρβο Πασαδόρο τον Νίκολα Γκρίπιτς, τον Πολωνό ακραίο τον Μιχαήλ Βινιάρσκι, τον Βραζιλιάνο διαγώνιο Βιζό τον Νέβες Λεάντρο, τον Βραζιλιάνο κεντρικό Γκαρσία Ριμπέιρο, ενώ βλέπετε εδώ την παρουσίαση της εξάδας του Ηρακλή με τον Νίλσον στα πλάνα και τον Ιταλό Εμμανουέλε Πιραρέλη τον κεντρικό. Οι παίκτες του Ηρακλή τώρα στον αγωνιστικό χώρο. Και εδώ οι φίλαφλοι του Ηρακλή στις κερκίδες. Ο Φλάβιο Γκουλινέλη με τους παίκτες του. Ο Γιάννης ο Χαριτονίδης. Ο Γκόρτσανιουκ. Ο Μπρουξ και οι υπόλοιποι στον πάγκο του Ηρακλή. Και σε λίγο και η παρουσίαση της ιταλικής ομάδας. Ευγενία, δεν ξέρω από τον αγωνιστικό χώρο αν υπάρχει κάτι νεότερο. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει ο μεγάλος τελικός Δόδωρε. Να πούμε ότι σήμερα για να παρακολουθήσουν τελικό ήρθε και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο Στέλιος Προσαλίκας, όπως και ο υφυπουργός αθλητισμού Γιάννης Ιωαννίδης. Από χθες βρίσκονται φυσικά ο υπουργός Μακεδονίας Τράκης Σταύρος Καλαφάτης και ο βουλευτής, πρώην υφυπουργός αθλητισμού της Νέας Δημοκρατίας, ο Γιώργος Ορφανός. Βεβαίως και όπως είπαμε και νωρίτερα και ο εκπρόσωπος του Δημάρχου, ο κύριος Απόστολος Τσουρέκας του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, του Βασίλη Παπαγεωργόπουλου. Όλα έτοιμα λοιπόν για να ξεκινήσει ο μεγάλος τελικός με μια μικρή καθυστέρηση. Καθώς όπως είπαμε υπήρξαν τα πρόοπτα νωρίτερα. Όλα έτοιμα λοιπόν, θα ξεκινήσει το παιχνίδι. Εδώ η σύνδεση της Τρεντίνο όπως είπαμε. Λίπερο της Ιταλικής ομάδας ο Ανδρέα Μπάρι, ενώ μεγάλα ονόματα έχει και στον πάγκο. Έχει ένα πολύ καλό, ένα πλήρες ρόστερ η Ιταλική ομάδα με τον Πολωνό τον Λουκά Ζιγκάλο, τον Βούλγαρο τον Στεφάνο Κρασιμίρ. Θα ξεκινήσει λοιπόν το παιχνίδι με τον Άχρεμ στο σερβίς για τον Ηρακλή. Ο μεγάλος τελικός ξεκινά. Ο πρώτος πόντος για την Ιταλική ομάδα με τον Ματέι Καζίνσκι, τον Βούλγαρο, θα καρφώσει δυνατά, θα πάρει τον πόντο και θα πάει και στο σερβίς. Κονσεϊσάο, άσος για την Ιταλική ομάδα με τον Ματέι Καζίνσκι. 2-0 προηγείται του Ηρακλή στο πρώτο σετ. Ένας πολύ δυνατός παίκτης, βλέπετε προηγουμένως το λάβος του Κονσεϊσάο. Καζίνσκι και πάλι Κονσεϊσάο, βγαίνει η μπάλα αυτή τη φορά. Κωνσταντίνοφ θα περάσει την μπάλα με πολύ έξυπνο τρόπο και με πολύ φάλτσο θα μειώσει σε 2-1. Εδώ βλέπετε και τον κεντρικό, τον Εμμανουέλε Μπιραρέλη. Και εδώ είναι ο Τίσερ. Τώρα ο Κράβαρικ στο σερβίς για τον Ηρακλή. 2-1 προηγείται η Τρεντίνο του Ηρακλή. Κράβαρη, δυνατά, άστοχα. Η μπάλα θα καταλήξει out και φαντάζομαι ότι και πάλι οι οδηγίες του προπονητή του Ηρακλή, του Φλάβιο Γκουλινέλη, του προπονητή του, του Ιταλού προπονητή, θα είναι για δυνατό σέρβις, έτσι Ευγενία. Ακριβώς, Θόδωρε.
Ο Μπάρι, το λίμπερο της Τρεντίνο, όσο και ο Καζίσκι, δεν φημίζονται για την καλή υποδοχή τους και αυτούς τους δύο ουσιαστικά θα έχει στόχο η Ηρακλή σήμερα. Μάλιστα, ένα ακόμη λάβος από πλευράς Ηρακλή. Ο τέταρτος πόντος για την Ιταλική ομάδα που προηγείται με 4-1. Η Τρεντίνο που ξεκίνησε δυνατά. Ο Τίσερ δεν βγήκε πάλι καλά υποδοχή. Έρχεται ο Νίλσον να καρφώσει. Η μπάλα είναι out. Πάτησε γραμμή. Μάλιστα, πάτησε γραμμή. Άρα λοιπόν βλέπουμε και πάλι. Η μπάλα θα περάσει. Είναι μέσα, αλλά οι Ιταλοί... Μάλιστα, φωνάζουν μάλλον γιατί πάτησε γραμμή. Βλέπουμε και πάλι. Από αυτή την κάμερα δεν μπορούμε να δούμε βεβαίως. Αν πάτησε γραμμή ή όχι. Time out θα πάρει ο Ηρακλής, ο Φλάβιο Κουλινή, βλέποντας την ομάδα του να κάνει με 5-1 στο πρώτο σετ. Το πρώτο σχόλιο, κύριε Χαριτονίδη. Ναι, νομίζω ότι ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή πρέπει πρώτα-πρώτα να μην είναι νευρικός μέσα στο τερέν, να βγάλει την ποιοτική υποδοχή που μπορεί να βγάλει. Αυτό ήταν μέχρι στιγμής το αρνητικό. Δεν έβγαλε υποδοχή και βέβαια έγιναν κάποια λάθη σε θέμα συνεννόησης του Πασαδόρου με τον Σμαραβδί. Νομίζω ότι πρέπει να ηρεμήσει, να βγει πρώτα η υποδοχή και μετά όλα θα πάνε καλά. Και εξακολουθεί να έχει προβλήματα στην υποδοχή. Ο Πιραρέλη έκανε το σέρβις, δεν βγήκε καλά η υποδοχή για μία ακόμη φορά και έρχεται ο Κωνσταντίνοβ να καρφώσει και να δεχτεί το μπλοκ. Εδώ βλέπετε και τους οπαδούς της Τρεντίνο, εδώ είναι ο Μάρκους Νίλσον, βλέπετε και πάλι πώς. Κάρφωσε και το μπλοκ της Ιταλικής ομάδας έστειλε την μπάλα στο τερέν του Ηρακλή. Ευγενία. Ο Φλάβιο Κουλινέλη, βλέποντας ο Ηρακλής ότι έχει πρόβλημα στην υποδοχή, ζήτησε από τον Κουλιέρη να κάνει προθέρμανση, ενδεχομένως να τον περάσει προκειμένου να δέσει σε πρώτη φάση λίγο την υποδοχή του, να την κάνει πιο ποιοτική, καθώς με τέτοια ποσοστά δεν μπορεί ο Τίσερ να κάνει σωστή ανάπτυξη του παιχνιδιού. Και είδαμε προηγουμένως πως κάρβωσε πάνω στο φιλέ ο Νίλσον, ο Μάρκους Νίλσον. Ο Ηρακλής φαίνεται να είναι έξω από τα νερά του. Ο Νίλσον τώρα θα καρφώσει και θα πάρει τον πόντο για τον Ηρακλή. 2-7. Ηρακλής Τρεντίνο μείωσε στους 5. Ο Ηρακλής πήρε ένα πόντο. Απανωτά λάθη από τους παίκτες του Ηρακλή. Ο Τίσερ, ο Γερμανός πασαδόρος του Ηρακλή στο σερβίς, ο Σιμών Τίσερ, 26 χρονών όπως βλέπετε. Θα σηκωθεί, θα καρφώσει δυνατά, πολύ δυνατά και θα πάρει τον πόντο ο Βιζότο Νέβες Λεάνδρο, ο διαγώνιος Βραζιλιάνος της Ιταλικής ομάδας. Βλέπετε και πάλι πως πέρασε την μπάλα πάνω από τον μπλοκ των παικτών του Ηρακλή και εδώ πανηγυρίζει για τον πόντο που πήρε η ομάδα του. 8-2 προηγείται η Τρεντίνο του Ηρακλή. Time out, τεχνικό time out. Πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, στην Πράγα, στο οξυγόνο 2, το γήπεδο που διεξάγεται ο αγώνας. Ξεκίνησε και πάλι το παιχνίδι. Ένας πόντος από τον Ηρακλή με μπλοκ από τον Σμαραγδί. 3-8. Ο Ηρακλής μειώνει. Ηρακλής Τρεντίνο 3-8. Βλέπουμε εδώ στα πλάνα και τον Σμαραγδί. Πάμε στον αγωνιστικό χώρο. Ευγενία. Ο Ιταλός προπονητής ζήτησε από τους παίκτες του να ηρεμήσουν. Είπε ότι μπορούν να ξεπεράσουν αυτό το νεοθρό ξεκίνημα, μειώνοντας σιγά σιγά τη διαφορά, ροκανίζοντας έτσι ώστε να έρθει πάλι η ψυχολογία με το μέρος τους. Μάλιστα. Κύριε Χαριτονίδη. Ναι, ακριβώς έτσι είναι. Πρέπει να ηρεμήσουν λίγο. Υπάρχει μια διαφορά στο σκορ, αλλά πρέπει με ηρεμία να ψαλιδίσουν αυτή τη διαφορά και να μπουν σιγά σιγά μέσα στο παιχνίδι. Μάλιστα, ο Βινιάσκι έκανε το σέρβις, έρχεται να καρφώσει ο Νίλσον, βγαίνει άμυνα από την Ιταλική ομάδα, θα καρφώσει ο Καζίνσκι, βγάζουν άμυνα οι παίκτες του Ηρακλή, θα προσπαθήσει ο Νίλσον και πάλι οι παίκτες της Τρεντίνο με το δυνατό καρφί και πάλι από τον ακραίο Βούλγαρο, τον Ματέι Καζίνσκι, που αυτή τη φορά θα στείλει την μπάλα εντός γηπέδου του Ηρακλή. Βλέπουμε και πάλι και θα πάρει, θα δώσει τον πόντο στην Ιταλική ομάδα, προηγείται με 13 του Ηρακλή. Συνεχίζει το σερβίς, έρχεται να κάνει την πάσα ο Τίσερ.
Προσπαθεί να περάσει την μπάλα ο Άχρε. Τίσερ και πάλι. Σε πρώτο χρόνο το καρφί από το Σμαραγδί που θα δώσει τον τέταρτο πόντο στον Ηρακλή. 4-10. Ηρακλής Τρεντίνο. Ο Ηρακλής πρέπει να μειώσει την διαφορά. Δεν πρέπει να αφήσει την ιταλική ομάδα να πάρει μεγάλη διαφορά και για το θέμα της ψυχολογίας, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, πρέπει να οργανώσει τον μπλοκ του, πρέπει να βελτιώσει την υποδοχή του, δηλαδή γενικά πρέπει να καθαρίσει λίγο το μυαλό του και να παίξει με ηρεμία όσο μπορεί. Μάλιστα, το δύσκολο σέρβις βέβαια έχει και το ρίσκο του, έχει και τα χαμένα σέρβις, όπως πριν από λίγο τον Σμαραγδί. Πολύ καλό σέρβις. Και προσπάθεια από τους Ιταλούς, ουσιαστικά η φάση ξεκίνησε από τον κεντρικό, τον Ριμπέιρο Γκαρσία, τον Βραζιλιάνο, ο οποίος με το δυνατό σέρβις στοχή του Ηρακλή, και βλέπετε πώς έρχεται ο Καζίσκι να δώσει τον πόντο. 12-4, Ευγενία. Ο Φλάβιο Γκουλινέλη βάζει τις φωνές στον Κονσεϊσά ότι πρέπει να ανέβει. Δέχεται την πίεση της ιταλικής ομάδας σε σχέση με χθες, όπου πήγε πολύ καλά. Το λίμπερο σήμερα του Ηρακλή δεν δείχνει καλά σημάδια. Ήδη έχει ξεφύγει με νέα πόντους η Τρεντίνο. Κάτι που αναγκάζει πολύ γρήγορα τον Φλάβιο Γκουλινέλη να κάνει χρήση και του δεύτερου time-out που δικαιούται σε αυτό το πρώτο σετ. Ακριβώς το ένα στοιχείο είναι αυτό. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι βλέπουμε τον Καζίσκι να είναι ιδιαίτερα δραστήριος. Ουσιαστικά θα πρέπει να θέλει να πάρει μια άτυπη revanche, καθώς ο Ηρακλής τον είχε συναντήσει στο Final Four της Ρώμης. Τότε ο Καζίσκι αγωνιζόταν με την Δύναμό Μόσχας, ομάδα την οποία είχε αποκλείσει ο Ηρακλής για να βρεθεί στο τελικό, από όπου τελικά έχασε από την Σίσιλι Τρεβίζο. Μάλιστα, ο Καζίσκι λοιπόν, ο οποίος έχει και πολύ καλά ποσοστά μέχρι τώρα τουλάχιστον, με 80% στην επίθεση. 5 πόντους, όπως είπαμε, μέχρι τώρα είναι ο κορυφαίος της ιταλικής ομάδας. Προηγουμένως είδαμε τον Μάρκους Νίλσεν που ούτε αυτός έχει καθαρό μυαλό. Γκάρβωσε out στην τελευταία φάση. Ηρακλής Τρεντίνο 4-13. Ναι, Ευγενία. Και να προσθέσω κάτι ακόμα, ενδεχομένως ο Τίστερ να πρέπει να βάλει κάποια στιγμή στο παιχνίδι και τον Άχρεμ, τον οποίο δεν τον έχει αξιοποιήσει. Ίσως τώρα αυτή να είναι η πρώτη επίθεση που παίρνει ο Λευκορώσος και την βγάζει και με επιτυχία. Και την βγάζει επιτυχία ακριβώς. Πρέπει να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η ιταλική ομάδα πάει πάρα πολύ καλά στην επίθεση. Έχει 83% επίθεση, είναι πολύ μεγάλο ποσοστό. Έχει αναπτυγμένη την υποδοχή της στο 67%. Σε αντίθεση με τον Ηρακλή που είναι στο 38% και η επίθεση βέβαια και αυτή στο 38%. Πολύ χαμηλά ποσοστά λοιπόν στη στατιστική για τον Ηρακλή. Αλλαγή αυτή τη στιγμή ο Κότσιανιουκ στη θέση του Τίσερ σε μια προσπάθεια να ψηλώσει τον μπλοκ η ομάδα του Ηρακλή και ο Νίλσον στο σερβίς. Βγαίνει καλά η υποδοχή, καρφώνει και πάλι, αλλά θα βγει άμυνα. Ο Καζίσκι κάπως πρόλαβε οι παίκτες του Ηρακλή, έρχεται να καρφώσει δυνατά και να πάρει τον πόντο. Όχι. Νομίζω play, ότι ήταν μέσα. Και εγώ νομίζω ότι είναι μέσα. Θα δούμε στο replay. Νομίζω ο Νίλσον κάρφωσε και η μπάλα από ψηλά, όπως τη βλέπουμε, πρέπει να ήταν μέσα. Για να δούμε το replay, αν θα μας δικαιώσει. Όχι, μέσα. Η μπάλα είναι μέσα. Μέσα η μπάλα μέσα. Είναι καθαρά μέσα. Αδικήθηκε στη φάση αυτή ο διαιτής, Ευγενία. Δείξε το διαιτής στον Ηρακλή. Ο Χαριτονίδης στο μεταξύ πέρασε στη θέση του Νίλσον. Αυτή τη διπλή αλλαγή την είδαμε κάποια στιγμή και χθες στο τέταρτο σετ, όταν και πάλι ο Ηρακλής βρέθηκε με μεγάλη διαφορά πίσω από την Ίσκρα. Ακριβώς, και κατάφερε να μαζέψει στη συνέχεια την διαφορά και να κατακτήσει το σετ για την πρόκληση στον μεγάλο τελικό. Βλέπουμε τώρα τον Χαριτονίδη που σηκώνει στον Κόρτσανιου. Η μπάλα είναι out. Ο Κόρτσανιου και οι παίκτες του Ηρακλή ζητούν block out. Να δούμε και πάλι τη φάση. Εδώ βλέπετε τον πρώτο διαιτή της αναμέτρησης, τον Σλοβάκο, τον Γιουράι Μόχρη, που πριν από λίγο αδίκησε τον Ηρακλή στην προηγούμενη φάση. Για να δούμε αν θα έχουμε το replay. Ναι. Εδώ φαίνεται ότι η μπάλα χτυπάει στα χέρια των παικτών της ιταλικής ομάδας και φεύγει έξω. Χαριτονίδης θα καρφώσει. Ο Πλάμεκ, ο Άχρεμ, και θα πάρει τον πόντο Ηρακλής, 6-15. Νομίζω ότι τον Άχρεμ πρέπει να το χρησιμοποιούν περισσότερο στην επίθεση. Μέχρι στιγμής έχει 2-2 και νομίζω ότι είναι από αυτούς που θα βοηθήσουν. Βεβαίως είμαστε ακόμα στην αρχή, δεν έχει κάτι τίποτα ο Ηρακλής. Μπορεί και πρέπει να μαζέψει τη διαφορά. Με τον Άχρεμ τώρα θα καρφώσει, η μπάλα είναι out. Βέβαια το δυνατό σερβίς έχει και το ρίσκο.
Time out, τεχνικό time out. 6-16, πάμε στις διαφημίσεις. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, στην Πράγα, στο οξυγόνο 2. Ηρακλής Τρεντίνο, 6-16, καθόλου καλή αρχή στο μεγάλο τελικό του Champions League του βόλεϊ των ανδρών για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, που για πέμπτη φορά συμμετέχει σε ένα Final Four και τρίτη συνεχόμενη σε έναν τελικό. Out το σερβίς από τον Ματέι Καζίσκι, τον ακραίο Βούλγαρο. Ο 7ος πόντος για τον Ηρακλή, που όπως είπαμε μπορεί και πρέπει να μαζέψει την διαφορά στο σερβίς. Ο Κράβαεφ για τον Ηρακλή. Πάμε στον αγωνιστικό χώρο, Ευγενία. Να διορθώσουν τα κακώς κείμενα, ζήτησε ο Φλάβιο Γκουλινέλη. Το πρώτο είναι καλύτερη υποδοχή. Το δεύτερο, να κυνηγήσουν τον Μπάρι, το λίμπερο, όπως και έκανε ο Κράβαρη τώρα. Με δεύτερη επιλογή τον Καζίσκι, έτσι ώστε να τον βγάλουν εκτός επιθετικά. Και το τρίτο πράγμα που θέλει είναι καλύτερη λειτουργία του μπλοκ. Είτε να πάρει πόντο ο Ηρακλής από εκεί, είτε με κόντρα επίθεση να μπορέσει να οργανώσει αυτή τη μεγάλη διαφορά, έτσι ώστε να μπει πιο δυνατά στο δεύτερο σετ. Μάλιστα, είδαμε τον Δινιάρσκι πώς πήρε τον πόντο για την ομάδα της Τρεντίνο. Εδώ η προσπάθεια από τους παίκτες του Ηρακλή. Θα καρφώσει ο Δινιάρσκι και θα πάρει τον 18ο πόντο για την Ιταλικάδα. Αν δεν αλλάξει κάτι γρήγορα στο παιχνίδι του ο Ηρακλής, δεν ξέρω τι μπορεί να πετύχει, καθώς η διαφορά μεγαλώνει ακόμη περισσότερο. 18-7 η διαφορά στους 11 για πρώτη φορά στο παιχνίδι, κύριε Χαριτονίδη. Νομίζω ότι δεν έχει πολλά πράγματα που μπορεί να κάνει αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής. Η διαφορά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Εκείνο που θα πρέπει είναι να ετοιμάζονται περισσότερο για το επόμενο σετ όσο μπορούν. Μάλιστα, ο Κωνσταντίνοφ εδώ δέχεται τον μπλοκ των παικτών της Ιταλικής ομάδας. Δεν ξέρω, υπάρχει μια ατολμία, υπάρχει ένας φόβος από τους παίκτες του Ηρακλή. Βλέπουμε και πάλι πως ο Κωνσεϊσάου έδωσε την πάσα στον Κωνσταντίνοφ. Κοιτάξτε εδώ τον μπλοκ της Ιταλικής ομάδας. Και ο πόντος 19-7, Ευγενίας, ακούμε. Με αφορμή την τελευταία φάση που περιέγραψε για τον Κωνσταντίνοφ, είπαμε από την αρχή του παιχνιδιού ότι ο Κωνσταντίνοφ επιθετικά δεν μπορεί να βοηθήσει όσο θα ήθελε την ομάδα. Γι' αυτό και ουσιαστικά κάνει αυτά τα πλασοκτυπήματα και ζήτησε την κάλυψη των ντουμπλάζ από τους συμπαίκτες του, κάτι το οποίο δεν είχε στην προηγούμενη φάση, με αποτέλεσμα να τους βάλει τις φωνές. Μάλιστα, εδώ βλέπουμε τον Γιάννη τον Χαριτονίδη που αποχωρεί, έκλεισε η αλλαγή. Ο Νίλσον ξαναμπαίνει στο παιχνίδι. Ο Γκρίμπιτς θα καρφώσει, δυνατά βγαίνει άμυνα από τους παίκτες του Ηρακλή. Έρχεται ο λίμπερο της Ιταλικής ομάδας, ο Μπάρι. Ο Κονσεϊσάο τώρα, ο Νίλσον για τον Γκόρτσανιουκ που καρφώνει, περνάει την μπάλα και δίνει τον ένατο πόντο στον Ηρακλή. 9-19, Ηρακλής Τρεντίνο, διαφορά είναι μεγάλη, διαφορά είναι στους 10 πόντους. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει, τι μπορεί να μαζέψει από αυτό το σετ ο Ηρακλής. Ό,τι μπορεί τώρα, είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Αυτή τη στιγμή πραγματικά ο Ηρακλής παίζει χωρίς Πασαδόρο. Καρφώνει σε πρώτο χρόνο ο Γκαρσία Ριμπέιρο και δίνει τον 20ο πόντο στην ομάδα της Τρεντίνο. 29, μπαίνει τώρα ο Τίσερ στη θέση του Γκόρτσανιουκ. Προηγουμένως ήταν, θέλησε ο Φλάβιο Κουλινέλη ακριβώς να έχει ψηλό μπλοκ. Ενώ τώρα ο Βιζόντο Νέβες, ο διαγώνιος Βραζιλιάνος, είναι στο σερβίς πολύ δυνατά αλλά άστοχα. 10ος πόντος για τον Ηρακλή. 20-10 προηγείται η Ιταλική ομάδα του Ηρακλή. Σε ένα πρώτο σετ το οποίο θα δούμε ποια θα είναι η συνέχεια και όσο μπορεί ο Ηρακλής να μαζέψει βεβαίως την διαφορά. Κωνσταντίνοφ, μπάλα είναι out. Κωνσταντίνοφ, ο οποίος αγωνίζεται τραυματισμένος, έχει τα προβλήματά του, επιθετικά δεν μπορεί να βοηθήσει. Εδώ στα πλάνα σας οι φίλοι του Ηρακλή και εδώ ο Φλάβιο Κουλινέλη. Τίσερ, Νίλσον καρφώνει, δεν μπορεί να βγάλει άμυνα ο Τίσερ. 21-10, πολύ δυνατή στο μπλοκ η Ιταλική ομάδα, η οποία μέχρι στιγμής έχει 3 μπλοκ, δεν έχει καταφέρει ο Ηρακλής να κάνει θετικό μπλοκ. Και βεβαίως με ποσοστό 53% στην επίθεση η Ιταλική ομάδα, με τον Τίσερ τώρα να σηκώνει στον Άχρεμ που θα καρφώσει και θα δώσει τον πόντο στον Ηρακλή. 22-11 Τρεντίνο Ηρακλής.
το σερβίς για τον Ηρακλείο Σμαραγδής. Εδώ ο Κρίμπιτς, ο Νίκολα Κρίμπιτς, ο πασαδόρος της ιταλικής ομάδας. Καρφώνει και βγάζουν άμυνα οι παίκτες του Ηρακλείου. Άχρεμ, περνάει ο Κωνσταντίνο. Καρφώνει και κάνει το μπλοκ. Δεν μπορεί ο Άχρεμ στο μπλοκ. Πόντος για την ιταλική ομάδα, 23-11. Προηγείται η Τρεντίνο, βλέπετε και πάλι την προηγούμενη φάση πως κάρποσε ο Γκρίμπιτς και πήρε τον πόντο. Νέο καρφί, βγαίνει άμυνα αυτή τη φορά από την ιταλική ομάδα. Θα καρφώσει ο Καζίνσκι, ο Τίσερ για τον Άχρεμ που καρφώνει αλλά δέχεται τον μπλοκ από τον Μπιραρέλη. 24-11. Σετ γκολ για την ιταλική Τρεντίνο απέναντι στον Ηρακλή. Ο Τίσερ, ο Άχρεμ, θα καρφώσει, θα δώσει τον πόντο, τον 12ο πόντο στον Ηρακλή. Διπλό σκορ, double σκορ, 12-24, Ηρακλής Τρεντίνο. Με τον Μάρκους Νίλσον στο σερβίς για τον Ηρακλή. Πάνω στο φιλέ και με τον άδοξο αυτό τρόπο θα τελειώσει το πρώτο σετ υπέρ της ιταλικής ομάδας που θα το κερδίσει με 25-12. Ηρακλής Τρεντίνο 12-25 στο πρώτο σετ. Ας ελπίσουμε ότι τα πράγματα θα διορθωθούν για τον Ηρακλή στη συνέχεια. Πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέψαμε και πάλι, κυρίες και κύριοι, στην Πράγα, στο Οξυγόνο 2. Εδώ, στο γήπεδο που διεξάγεται ο αγώνας, ο Ηρακλής έχασε το πρώτο σετ με 25-12. Δεν μπόρεσε να αντισταθεί σε κανένα σημείο του αγώνα απέναντι στην πρωτάρα ιταλική ομάδα σε έναν τελικό Final Four Champions League Volley ανδρών. Και βεβαίως, το στατιστικό στοιχείο το οποίο θα πρέπει να σταθούμε είναι η υποδοχή. Θα θυμίσω ότι χθες οι δύο βασικοί παίκτες που κάνουν υποδοχή στον Ηρακλή, ο Κωνσταντίνοβ και ο Κονσεϊσάο, τελείωσαν ο Κονσεϊσάο με 84% και ο Κωνσταντίνοβ με 80%. Και στο πρώτο σετ, κύριε Καριτονίδη, ο Κωνσταντίνοβ πήγε 44% και ο Κονσεϊσάο 43%. Ναι, αυτό νομίζω είναι δείχνει και την εικόνα. Ναι, είναι χαρακτηριστικό όχι μόνο η υποδοχή που δεν πήγε καλά. Σε όλα τα ποσοστά είναι κάτω σε σχέση με τους Ιταλούς. Και στην επίθεση και στο μπλοκ. Έπιασαν 4 μπλοκ οι Ιταλοί, κανένα ο Ηρακλής. Όμως εκεί θα πρέπει να σταθούμε σε αυτό που είπατε. Μπορεί να είναι πρωτάρα στο Champions League η ομάδα της Ιταλίας. Αλλά οι παίκτες που την απαρτίζουν δεν είναι καθόλου προτάρηδες σε τέτοιες διοργανώσεις. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι, είναι πάρα πολύ καλοί παίκτες. Είναι περισσότεροι διεθνείς. Έτσι, άλλωστε μόλις ένας Ιταλός είναι στην εξάδα της Τρεντίνο. Με παγκόσμια και ολυμπιακά μετάλλια. Έτσι ακριβώς. Ο Ηρακλής προηγείται πάντως με 2-0. 1-1, συγγνώμη, 1-1. Προηγήθηκε η Τρεντίνο με 1-0. Ισοφάρισε ο Ηρακλής μόλις τώρα σε 1-1. Στο σερβίς είναι ο Άχρεμ και πάμε στην Ευγενία Κίτα στον αγωνιστικό χώρο. Πρέπει να το πιστέψετε. Έχετε δουλέψει σκληρά όλο αυτό το διάστημα και σήμερα είναι η μεγάλη σας μέρα και πρέπει να αποζημιωθείτε. Με αυτά τα λόγια προσπάθησε ο Φλάβιο Γκουλινέλη να δώσει το σύνθημα της αντεπίθεσης. Ο Άλεξ Άχρεμ φαίνεται ότι το έχει δώσει καλά το μάθημά του και όπως και χθες είναι εκ των πρωταγωνιστών και σήμερα στον τελικό λευκορώσος ακραίος του Ηρακλή, ο οποίος όπως όλα δείχνουν θα ανανεώσει και το συμβόλαιό του με τους Κιανόλευκους. Το δεύτερο πράγμα που ζήτησε ο Γκουλινέλη είναι καλύτερη λειτουργία του μπλοκ. Θα πρέπει, λέει, να σταματήσετε την Τρεντίνο, να αρχίσει να σας φοβάται. Και το τρίτο είναι λίγη μεγαλύτερη προσοχή να δείξετε στην υποδοχή. Κάνουν καλό σερβίς, όμως δεν είναι σερβίς το οποίο δεν μπορείτε να το βγάλετε εις πέρας. Νομίζω ότι η υποδοχή ήταν βασικό σημείο, κλειδί στο πρώτο σετ. Πολύ κακή υποδοχή από τους παίκτες του Ηρακλή. Εδώ βλέπουμε τον Ίσον που θα καρφώσει, βγαίνει άμυνα από τους Ιταλούς. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι άμα αρχίσει το μπλοκ του Ηρακλή να λειτουργεί όπως τώρα, ο Ηρακλής μπορεί να πετύχει πολλά πράγματα. Το πρώτο μπλοκ και πριν από λίγο ο πρώτος άσος για τον Ηρακλή από σερβίς με τον Άχρεμ. Βλέπουμε και πάλι πόσο παίρνει αυτό τον πόντο.
Πρέπει να πούμε... Η ομάδα του Ηρακλή προηγείται με 3-2 της Τρεντίνο. Ο Κράβαρικ στο σερβίς. Και πάλι καλή αποδοχή. Δεύτερο άσος για τον Ηρακλή. 4-2. Ο Ηρακλής πρέπει να ανεβάσει ρυθμούς. Είναι αυτό που είπε η Ευγενία Γκίτα, κύριε Χατοδίδη, να φοβηθεί η Τρεντίνο, να φοβηθεί έτσι, τον Ηρακλή. Έτσι. Πρέπει να πούμε προηγουμένως σε αυτό που έλεγε η Ευγενία, ότι ο Άχρεμ είναι ο παίκτης αυτή τη στιγμή που κρατάει ψηλά ποσοστά και στην επίδεση. Ακόμη ένα άσο από τον Κράβαρικ. 5-2. Δεύτερο συνεχόμενο άσο από τον Κράβαρικ. Άνοιξε καλά στο σέρβις του και βλέπουμε τώρα τον παλιό Κράβαρικ να παίρνει πόντους από το σέρβις. Αυτό είναι κάτι πολύ καλό. Ας φοβηθούν λίγο και οι Ιταλοί. Βέβαια, πρέπει να δείξει ο Ηρακλής ότι μπορεί να τους παλέψει Κράβαρικ στο σέρβις. Αυτή τη φορά δεν θα περάσει. Είπαμε το δύσκολο σέρβις. Έχει και το ρίσκο του. Αλλά ο Ηρακλής πήρε 3 πόντους με άσους. Σε αυτό το σετ πολύ σημαντικό προηγείται 5-3 τη Τρεντίνο. Εδώ ο Φλάβιο Κουλινέλη μηνά στον Κράβαρικ, τον οποίο βλέπουμε στα πλάνα. Κωνσταντίνοφ για τον Τίσερ. Νίλσον καρφώνει, βγαίνει άμυνα από τον Καζίνσκι. Θα καρφώσει και θα πάρει το block out για την Ιταλική ομάδα. Ο Βραζιλιάνος Διαγώνιος, ο Βιζό τον Έβες Λεάντρο. Βλέπουμε και πάλι πως η μπάλα από τον Βραζιλιάνο καταλήγει στα χέρια των παικτών του Ηρακλή και εκεί από εκεί έξω. Κωνσταντίνοφ και πάλι. Ο Τίσερ Κωνσταντίνοφ περνά, βγαίνει άμυνα από την Ιταλική ομάδα. Έρχεται να καρφώσει και πάλι. Αλλά θα βγει ο Βιζότο, από τον Βιζότο η άμυνα που τον του Ηρακλή. Λόκ αυτή τη φορά από την Ιταλική ομάδα. Με πρωταγωνιστή και πάλι τον Βιζότο που μπορεί δύο φορές να μην κάρφωσε επιτυχημένα. Έκανε τον μπλοκ όμως. Και ισοφαρίζει η Τρεντίνο 5-5. Νομίζω ότι πρέπει ο Ηρακλής να παίξει πρώτο χρόνο. Πρέπει να ανοίξει λίγο τους επιθετικούς παίκτες. Κονσεϊσάο, Τίσερ σε πρώτο χρόνο θα καρφώσει ο Σμαραγδής και θα δώσει τον πόντο. Νομίζω ότι σας άκουσε, κύριε Χαριτονίδη, ο Τίσερ. 6-5 προηγείται. Βλέπουμε και πάλι πόσο ο Σμαραγδής σε πρώτο χρόνο περνά την μπάλα. 6-5. Προηγείται ο Ηρακλής της Τρεντίνο στο δεύτερο σετ. 25-12 πήρε η Τρεντίνο το πρώτο σετ. Ο Τίσερ το σερβίς για τον Ηρακλή. Κακή υποδοχή. Χαλάει λοιπόν η προσπάθεια των παικτών της Ιταλικής ομάδας. Ο Τίσερ για τον Νίλσον. Και το καρφί είναι επιτυχημένο. 7-5 ο Ηρακλής. Αρχίζει και παίρνει μπροστά, ζεσταίνει τις μηχανές του. Ζεσταίνονται και οι φύλαβλοι στις κερκίδες. Βλέπουμε και μια πανοραμική άποψη των πόντων που πήρε προηγουμένως ο Ηρακλής με τον λίμπερο τον Ιταλό, τον Ανδρέα Μπάρι, να μην μπορεί να βγάλει την άμυνα. Συνεχίζει το σερβίς ο Τίσερ. Και πάλι καλά η υποδοχή των Ιταλών. Έρχεται όμως να καρφώσει και να δώσει τον πόντο στην Ιταλική ομάδα ο Μιχαήλ Βινιάρσκι. Νομίζω ότι σε αυτές τις φάσεις που δυσκολεύουν την υποδοχή των Ιταλών θα πρέπει να είμαστε, να είναι η ομάδα του Ηρακλή πάρα πάρα πολύ καλή προσεκτική στο μπλοκ και στην άμυνα. Εδώ ο Βινιάρσκι και ο Βισότο στο σέρβις. Δυνατά ο Τίσερ, ο Νίλσον καρφώνει, δέχεται το μπλοκ. Το μπλοκ από τον Γκρίμπιτς. Τον Νίκολα Γκρίμπιτς, τον Πασαδόρο της Ιταλικής ομάδας. Βλέπετε και πάλι πως σταματά το διπλό μπλοκ της Ιταλικής ομάδας τον Μάρκους Νίλσον. 7-7 ισοφαρίζει η Ιταλική ομάδα. Τα πράγματα βεβαίως δεν είναι καθόλου εύκολα. Η Ιταλική ομάδα είναι πολύ δυνατή. Η Τρεντίνο θα συνεχίσει το σερβίς αλλά θα φύγει μπάλα out από τον Βιζότο. 8-7. Τεχνικό time out. Πάμε στη διαφημίση. Στην Πράγα και πάλι, κυρίες και κύριοι, δεύτερο σετ της αναμέτρησης ανάμεσα στον Ηρακλή και την Ιταλική Τρεντίνο. 8-7 προηγείται ο Ηρακλής και ο Πλάμεκ Κωνσταντίνο είναι έτοιμος για το σερβίς. Εδώ βλέπετε τον πάγκο της Ιταλικής ομάδας, τους παίκτες που κάθονται στον πάγκο. Out σερβίς από τον Πλάμεκ Κωνσταντίνο. 8-8 ισοφαρίζει η Ιταλική ομάδα, το δεύτερο χαμένο σερβίς για τον Πλάμεκ Κωνσταντίνο. Πάμε στον αγωνιστικό χώρο, Ευγενία.
Ο Φλάβιο Γκουλινέλη είπε να συνεχίσουν στο ίδιο τέμπο. Ζήτησε από τον Τίσερ να μην κουράζει επιθετικά τον Κωνσταντίνοφ, γιατί τον περιμένει το μπλοκ της Ιταλικής ομάδας. Και σε κάθε φορά που του δίνεται η ευκαιρία να παίξει με πρώτο χρόνο, να χρησιμοποιήσει τους κεντρικούς, είτε αυτός είναι ο Σμαραγδής, είτε είναι ο Κράβαρικ. Κάτι που δεν έχει γίνει πολύ μέχρι τώρα, αυτό είναι αλήθεια. 9-8 προηγείται η Τρετίνο. Πολύ δυνατό σερβίς, αλλά άστοχο από τον Βιζότο. 9-9, ισοφαρίζει ο Ηρακλής και η Ιταλική ομάδα ρισκάρει με δυνατό σερβίς όπως και ο Ηρακλής. Ο Σμαραγδής στο σερβίς για τον Ηρακλή. Out. Out το σερβίς από τον Σμαραγδή. Δεύτερο συνεχόμενο καμένο σερβίς από την ομάδα του Ηρακλή. Ευγενία. Δυσανασχέτηση στο σημείο αυτό ο Γκουλινέλη, καθώς τόσο ο Σμαραγδής όσο και προηγουμένως ο Κωνσταντίνοφ αστόχησαν με floating service. Τουλάχιστον είπε ο Ιταλός, αυτά πρέπει να περνάνε μέσα. Μάλιστα. Ο Άχρεμ θα καρφώσει, αλλά η μπάλα είναι out. 11-9. Διαφορά 2 πόντων για την Ιταλική ομάδα που δεν πρέπει να ξεφύγει σε αυτό το set. Time out θα πάρει αμέσως ο Φλάβιο Γκουλινέλη, βλέποντας την ομάδα του να βρίσκεται πίσω στο σκορ με 2 πόντους. Και νομίζω ότι κύριε Χαριτονίδη θέλει έτσι να σταματήσει και να μην ανεβάσει και άλλο τη διαφορά η Ιταλική ομάδα. Σίγουρα, εδώ βλέπουμε τον Ηρακλή να κάνει μια κοιλιά. Αυτό που είπε η Γίτα ήταν σωστό, οι οδηγίες, ότι δεν πρέπει όταν κάνεις jump float service δύο συνεχόμενα να χάνονται, γιατί και η συχνότητα είναι μεγάλη το χαμένο service και ο επόμενος που θα πάει να κάνει με δύναμη θα είναι πολύ επιφυλακτικός. Σίγουρα όμως αυτό το set σε σχέση με το προηγούμενο έχει βελτιώσει την υποδοχή του ο Ηρακλής σε σχέση με την Τρετίνο που την, η υποδοχή της δεν πάει τόσο καλά ποιοτικά. Ακριβώς, η υποδοχή του Ηρακλή ανέβηκε στο 38%, στο 60% για την Ιταλική ομάδα. Ο Ηρακλής πάντως θα καταφέρει να μειώσει τώρα την διαφορά. 11-10 προηγείται η Τρετίνο του Ηρακλή και ο Μάρκος Λίστον είναι αυτός που θα πάει στο σερβίς για την ελληνική ομάδα. Οι φίλοι του Ηρακλής, οι κερκίδες, προσπαθούν να βοηθήσουν την ομάδα τους να φτάσει στην ισοφάριση. Ο Νίσμαν θα καρφώσει δυνατά. Γκρίμπιτς θα καρφώσει όμως επίσης δυνατά και ο Βιζότο και θα δώσει τον πόντο στην Ιταλική ομάδα. Η Τρετίνο προηγείται με 12-10. Ευγενία. Μια και αναφέρθηκε στον Βιζότο που κέρδισε τον τελευταίο πόντο, να πούμε ότι είναι ένας αθλητής τον οποίο στο καμπιονάτο ουσιαστικά ο Φλάβιο Γκουλινέλη τον έφερε. Είναι τρίτος διαγώνης αυτή τη στιγμή στην Βραζιλία και διεκδικεί με αξιώσεις μια θέση στην δωδεκάδα. Μάλιστα, να δούμε εδώ την προσπάθεια και τον μπλοκ που θα δεχθεί. Θα κάνει νική ομάδα. Βλέπετε εδώ και τους φιλάβλους του Ηρακλή. Πολύ καθοριστικό το μπλοκ. Καθοριστικό επάνω στον Καζίσκη ακριβώς. Βλέπουμε και πάλι πώς έγινε το μπλοκ αυτό πάνω στον Καζίσκη. 11-12, Ηρακλής Τρετίνο. Ο Άχρεμ περνάει μπάλα. Ο Γκρίμπιτς θα καρφώσει αυτή τη φορά και θα πάρει τον πόντο ο Βιζότο για την Ιταλική ομάδα. 13-11, η διαφορά και πάλι στους δύο. Βλέπετε τη φάση, τον Βιζότο προσπάθησε ο Κονσεϊσάο, δεν μπόρεσε να βγάλει καλά την άμυνα. Είναι out το σερβίς από τον Καζίσκι. 13-12. Και σειρά του Κράβαρικ. Σειρά λοιπόν του Κράβαρικ που πήρε νωρίτερα δύο συνεχόμενους άσους από σερβίς. Για να δούμε τον Αντρέι Κράβαρικ. Πολύ καλό σερβίς. Γκρίμπιτς. Βιζότο θα καρφώσει. Περνάει μπάλα. Αντένα όμως. Αντένα. Είναι ο πόντος για τον Ηρακλή ακριβώς που ισοβαρίζει. 13 όλα. 13 όλα για τον Ηρακλή απέναντι στην Τρετίνο. Βλέπουμε και πάλι μπάλα χτυπά στην αντένα. Time out θα πάρει ο προπονητής της Ιταλικής ομάδας. Ο Ράντοστιν Στόιτσεφ, ο Βούλγαρος. Καθώς βλέπει την ομάδα του να ισοβαρίζεται τον Ηρακλή. 13 όλα εδώ στην Πράγα στον μεγάλο τελικό του Final Four
του Champions League Volley των ανδρών. Ο Ηρακλής, ο οποίος για φορά φτάνει σε τελικό, θυμίζουμε τις δύο προηγούμενες, Θεσσαλονίκη, Ρώμη. Και αυτή τη φορά ελπίζουμε να τα καταφέρει. Βεβαίως ο Ηρακλής έκανε το πρώτο σετ με 25-12. Σε ένα σετ το οποίο οι παίκτες του Ηρακλή πρέπει να το ξεχάσουν γρήγορα, να διορθώσουν τα λάθη και να φτάσουν καταρχήν στην ισοφάριση στο σετ αυτό το οποίο παίζεται τώρα, 13 όλα. Οι παίκτες των δύο ομάδων έχουν επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο. Εδώ βλέπουμε και τις παραδοσιακές στολές. Με τον Κράβαρικ να συνεχίσει το σερβίς. Πάλι καλό σερβίς. Καλό σερβίς βεβαίως, ο Γκρίμπιτς θα καρφώσει. Βγαίνει άμυνα από τον Νίλσον. Ο Τίσερ, ο Νίλσον είναι αυτός που θα καρφώσει. Αλλά η Ιταλική ομάδα με τον μπλοκ θα τον σταματήσει. 14-13 ήταν ευκαιρία τώρα να προηγηθεί ο Ηρακλής. Δεν τα κατάφερε ο Νίλσον. 14-13, πάμε στην Ευγενία Γκίτα. Ο Ηρακλής χρειάζεται τον Νίλσον. Όπως και χθες ο Σουηδός στα δύο πρώτα σετ είναι σαν να μην υπάρχει μέσα στο γήπεδο. Πρέπει να ανεβάσει ρυθμούς για να μπορέσει να βοηθήσει και τον Ηρακλή την προσπάθεια που κάνει να ισορροπήσει το σημερινό τελικό. Εδώ ο Τίσερο Πασαδόρος κάρφωσε μόνος του και πήρε τον πόντο. 14 όλα. Ισοφαρίζει, βλέπουμε και πάλι πώς το συνηθίζει αυτό ο Γερμανός Πασαδόρος της ομάδας του Ηρακλή. Είναι αριστερόχειρας και τον βολεύει πάρα πολύ. Και έχει αυτή τη δυνατότητα να καρφώσει και να ευνηδιάσει τον αντίπαλο. Τίσερ στο σερβίς. Και πολύ καλό σερβίς. Πολύ καλό σερβίς, πολύ καλό σερβίς. Άσος. 15-14 προηγείται ο Ηρακλής. Βλέπουμε και πάλι πώς ο Σιμών Τίσερ με το πολύ καλό σερβίς. Πρέπει να πιέσει το δωρεό Ηρακλής πάρα πολύ στο σέρβις. Πρέπει να πιέσει. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Και αυτό κάνει στο δεύτερο σετ. Δεν είναι λίγοι, 4 πόντοι, 4 σάση σε ένα σετ το οποίο είναι ακόμη στη μέση. Να τώρα που και ο πέμπτος, όχι. Με το πόδι καταφέρνει. Όχι τέτοια λάθη. Θα πάρει όμως τον πόντο τελικά ο Ηρακλής. Θα πάρει τον πόντο με τον Νίλσον. Που θα καρφώσει 16-14 προηγείται ο Ηρακλής της Τρεντίνο, τεχνικό time-out, πάμε στις διαφημίσεις. Στην Πράγα και πάλι κυρίες και κύριοι. Ηρακλής Τρεντίνο 16-14 στο δεύτερο σετ. Βλέπουμε τον Τίσερ που συνεχίζει και πάλι πολύ καλό σερβίς. Θα βγει όμως η άμυνα. Είδατε με ποιο τρόπο από την Ιταλική ομάδα. Έρχεται να καρφώσει και να πάρει ο Άκρεμ τον πόντο. 17-14 η διαφορά στους τρεις. Ο Ηρακλής ανακάμπτει και με πολύ δυνατό σερβίς έχει πλέον τη δυνατότητα, μπαίνει δυνατά στο δεύτερο σετ για να το κατακτήσει. Ευγενία. Βλέπουμε ότι... Ο Τσέφ, βλέποντας ότι ο Ηρακλής έχει πολύ καλό σερβίς, έβγαλε έξω τον Καζίσκι, έβαλε τον Τελαλούγκα, όπως έκανε και χθες στο παιχνίδι στον ημιτελικό με την Ματσεράτα, αλλά και τον Τελαλούγκα στην προηγούμενη φάση αντιμετώπισε πρόβλημα στην υποδοχή. Νέα άστοχη ενέργεια 18-14 για τον Ηρακλή. 18-14, 18-14 προηγείται ο Ηρακλής. Αρχίζει και παίρνει μπροστά η μηχανή λοιπόν του Ηρακλή με το δυνατό σερβίς και το καλό μπλοκ. Αυτά είναι τα δύο σημεία τα οποία χτες βοήθησαν τα μέγιστα μαζί φυσικά και με την υποδοχή. Time out θα πάρει ο προπονητής της Τρεντίνο. 18-14 κύριε Χαριτονίδη. Ναι, βλέπουμε τα ποσοστά της υποδοχής της Ιταλικής ομάδος να είναι πάρα πολύ χαμηλά σε σχέση με τα δικά μας που έχουν ανέβει. Είναι περίπου στα μισά, 33-64. 33% η Ιταλική ομάδα, ακριβώς. Έχουμε ανεβάσει τουλάχιστον κάποιοι παίκτες τα ποσοστά στην επίθεση. Νομίζω ότι αρχίσαμε να λειτουργούμε το μπλοκ λίγο. Ακόμη και η επίθεση, 43% η Ιταλή και 36% ναι, ο Ηρακλής έχει πλησιάσει. Και σε αυτό το σετ είμαστε καλύτερα. Θέλω να πω ότι ο Ηρακλής μπήκε δυνατά σε αυτό το σετ. Πρέπει να συνεχίσει έτσι. Επιμένω ότι είναι πολύ δύσκολη ομάδα, αλλά είναι μια ομάδα με αδυναμίες. Άμα τις πιέσεις θα βγούνε. Και ήδη ο Ηρακλής έχει πιέσει και βλέπουμε ότι η ποιοτική υποδοχή που είχε στο πρώτο σετ έχει εξαλειφθεί από την Τρεντίνη. Ακριβώς, ο Τίσερ συνεχίζει το σερβίς 18-14. Ο Κράβαρικ και ο Τίσερ είναι αυτοί που έδωσαν μεγάλη όθηση με τα δυνατά σερβίς
σε αυτό το σετ, το δεύτερο σετ, 18-15. Ο Τίσερ αυτή τη φορά δεν θα τα καταφέρει. Θα στείλει την μπάλα στο σερβίς, αλλά τη δουλειά του την έκανε και πολύ καλά μάλιστα. Σίγουρα, όταν μπαίνεις δύο πόντους, τρεις πόντους πήρε. Τρεις πόντους πήρε ο Τίσερ. Τον βλέπουμε εδώ στα πλάνα. Και εδώ είναι ο Βιζότο. Περνάει η μπάλα. Ο Τίσερ. Ο Σταντίνοφ block out. Πολύ καλή ενέργεια και πολύ καλή υποδοχή. Βλέπετε ότι ο Ηρακλής έχει ανεβάσει το επίπεδο της ποιοτικής του υποδοχής. Ο Κωνσταντίνο βλέπουμε και πάλι με πιο έξυπνο τρόπο έστειλε την μπάλα πάνω στα χέρια των παικτών της Ιταλικής ομάδας για τον block out. Σε πρώτο χρόνο block που θα κάνουν οι παίκτες του Ηρακλή πάνω στον Γκαρσία Ριμπέιρο, τον κεντρικό Βραζιλιάνο. 20-15. Ήταν και Ηρακλής, οι τρεις παίκτες. Ο Ηρακλής παίρνει διαφορά 5 πόντων στο δεύτερο σετ. Και στις κερκίδες οι Βίλαβλοι έχουν πάρει φωτιά. Αυτή τη φορά θα καρφώσει ο Βιζότο, θα δώσει τον πόντο στην Τρεντίνο. 20-16. Ο Ηρακλής πλέον τώρα θα πρέπει να συντηρήσει αυτή τη διαφορά. Βλέπουμε εδώ τον Βιζότο που κάρφωσε, ο Κονσεϊσάο δεν μπόρεσε. Μπαίνει, είναι λογικό, πέρασε μπροστά. Στη θέση του Ντελαλούκα κλείνει η αλλαγή. Out το σερβίς. Ο Πολωνός ο Βινιάσκι έστειλε την μπάλα out. 21-16, διαφορά στους 5. Είπαμε ότι ο Ηρακλής πρέπει να στηρίσει τη διαφορά. Είναι πολύ κοντά στην κατάκτηση του δεύτερου σετ να ισοφαρίσει σε 1-1. Block καλό από τους παίκτες του Ηρακλή. Ο Νίλσον θα καρφώσει, γέννη άμυνα από τον Βιζότο. Που θα καρφώσει, γέννη άμυνα από τον Κωνσταντίνοφ. Ο Τίσερ θα περάσει την μπάλα. Ο Άκρεμ αλλάζει το μπλοκ των παικτών της Ιταλικής ομάδας να δώσει πόντο την Τρεντίνο. 21-17. Βλέπετε και πάλι πώς προσπάθησε ο Άκρεμ να περάσει την μπάλα. Δεν τα κατάφερε. Ευγενία. Πρέπει να μπει στην επίθεση ο Κράβαρικ. Μάλιστα. Ηρεμία θέλει ο Φλάβιο Κουλινέλη. Κάνει ακόμα ένα λάθος από το σερβίς η Τρεντίνο. Το εκμεταλλεύει το Ηρακλής, 22ος πόντος, ακόμη 3 για να γίνει το 1-1. Ακριβώς, και αυτή τη βοήθεια, καλοδεχούμενη αυτή η βοήθεια με τα άστοχα σερβίς των παικτών της Τρεντίνο. 22-17, ο Ηρακλής συντηρεί τη διαφορά των 5 πόντων και απέχει μόλις 3 από τους 25 για να κλείσει το σετ και να πάρει την να ισοφαρίσει σε 1-1. Block out αυτή τη φορά από τον Καζίνσκι. 22-18. Εδώ βλέπετε στα πλάνα και τους οπαδούς της Τρεντίνο. Κονσεϊσάο, Τίσερ. Θα καρφώσει ο Νίλσον. Θα δώσει τον πόντο στον Ηρακλή. 23-18. Το σετ αυτό νομίζω δεν χάνεται, κύριε Χαριτονίδη. Είναι πολύ καλά. Δεν είναι το θέμα αν θα χαθεί ή αν χάνεται. Είναι ότι ο Ηρακλής παίζει καλά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι μετά το πρώτο σετ που εφνιδιάστηκε, δείχνει ένα καλό εαυτό. Άσος από τον Άκρεμ. 24-18. Είναι ο πέμπτος, νομίζω, άσος για τον Ηρακλή σε αυτό το δεύτερο σετ. 24-18, set ball για τον Ηρακλή. Η διαφορά στους 6. Ο κόσμος του Ηρακλή στις κερκίδες πανηγυρίζει και ο Άκρεμ συνεχίζει στο σερβίς. Αυτή τη φορά η μπάλα είναι out. Δεν για πειράζει, πολύ λίγο, αλλά είναι out. Δεν πειράζει. Μάλιστα, 24-19. Ηρακλής Τρεντίνο. Ο Κουλιέρης μπήκε στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Άκρεμ για καλύτερη υποδοχή. Ο Τίσερ όμως είναι αυτός που θα κάνει την υποδοχή. Κονσεϊσάο, Κωνσταντίνοφ να περάσει η μπάλα. Ο Βιζότο να καρφώσει. Νίλσον βγάζει την άμυνα. Θα καρφώσει δυνατά. Τελείως. Θα βγάλουν άμυνα. Και block out από την προσπάθεια του Βινιάρσκι. 24-20. Η Τρεντίνο μειώνει στους 4, 24-20, αλλά ο Ηρακλής έχει ακόμα 4 set ball. Βλέπουμε και πάλι
πώς έγινε αυτό το block out από πλευράς παικτών του Ηρακλή. Time out θα πάρει αμέσως ο Φλάβιο Κουλινέλη, θέλοντας έτσι να σταματήσει το σερί της Ιταλικής ομάδας. Ο Ηρακλής πάντως, ο οποίος έχει πολύ καλά ποσοστά, τα έχει βελτιώσει. Στην επίδεση 36% έναντι 43% της Ιταλικής ομάδας. Στην υποδοχή έχει περάσει κατά κράτος πλέον 67% έναντι 35% της Τρετίνο. 8 μπλοκ από την Ιταλική ομάδα, μόλις 2 από την ομάδα του Ηρακλή. Νομίζω ότι καθοριστικό είναι η διαφορά στην υποδοχή που έχουν. Και βέβαια σε αυτό το σετ είχαν και πόντους από σέρβις, έτσι. Βεβαίως, 5 άσοι μέχρι τώρα για τον Ηρακλή, μόλις ένας για την Ιταλική ομάδα. Καρφώνει out ο Νίλσον. Εδώ θέλει προσοχή λίγο, δεν πρέπει 24-21. Πρέπει να βγει η μπάλα, εκτός αν μας κάνει δώρο ο Καζίνσκι. Για να δούμε το σέρβις. Δεν θα χτυπήσει δυνατά, χτυπάει δυνατά, out. Άστοχα. Η μπάλα είναι στον Ηρακλή και το σετ μαζί. Μας το έκανε. 25-21. Ο Ηρακλής κατά κάτω δεύτερο σετ και ισοφαρίζει σε 1-1. Πάμε στη διαφημίση. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, στην Πράγα, στο κήπεδο Οξυγόνο 2, που διεξάγεται ο τελικός του Champions League του Βόλεϊ των Ανδρών ανάμεσα στον Ηρακλή και την Τρεντίνο, την Ιταλική ομάδα. Ο Ηρακλής που δεν ξεκίνησε καλά, έχασε το πρώτο σετ με 25-12, αλλά κατάφερε στη συνέχεια να περάσει την αντεπίθεση, να ανεβάσει όπως έκανε και χθες τον ημιτελικό τον αριθμό του και να κερδίσει το δεύτερο σετ με 25-21. Πολύ σημαντικό αυτό το δεύτερο σετ, γιατί ο Ηρακλής δείχνει πλέον ότι μπορεί να παίξει τα ίσα την Τρεντίνο. Το πρώτο σετ μόλις 12 πόντι ήταν σίγουρα ένα πολύ μεγάλο αρνητικό στοιχείο για τον Ηρακλή, το οποίο διορθώνει όμως με την κατάκτηση του δεύτερου σετ. Εδώ ο Κουλινέλη, και πάμε στον αγωνιστικό χώρο. Ευγενία. Στον ίδιο ρυθμό ο Ηρακλής θα συνεχίσει να πιέζει από το σερβίς, να κρατήσει την υποδοχή και καλύτερη ανάπτυξη από τον τίσερ. Θέλει περισσότερο τους κεντρικούς να χρησιμοποιήσει ο Γκουλινέ. Ένα νέο στοιχείο που θέλει να προσθέσει σήμερα στο παιχνίδι του. Και ένα δεύτερο είναι να μπορέσει στις κόντρα επιθέσεις να τις αξιοποιήσει, πηγαίνοντας με περισσότερη αποφασιστικότητα, κυρίως στον Ήλσον. Μάλιστα. Στο σερβίς ο Ηρακλής σε αυτό το τρίτο σετ. 1-1. Βλέπουμε μια πανοραμική άποψη του γηπέδου. Στο σερβίς λοιπόν ο Άχρεμ για τον Ηρακλή, εδώ απλά με Κωνσταντίνοφ. Ο Άχρεμ δυνατά. Θα καρφώσει, θα βγει άμυνα από τους παίκτες του Ηρακλή. Ο Τίσερ για τον Ήλσον, που δέχεται το μπλοκ. Πρώτος πόντος για την Ιταλική ομάδα. Το Ιταλικό μπλοκ δουλεύει καλά. 9 μπλοκ για την Τρεντίνο, μόλις 2 για τον Ηρακλή μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Εδώ ο Μάρκους Νίσον. Στο σερβίς ο Μπιραρέλη. Καρφώνει ο Κωνσταντίνοφ, βγαίνει άμυνα από τον Άχρεμ και πάλι ο Κωνσταντίνοφ, το block out. Πόντος για τον Ηρακλή. Διαμαρτύρονται οι Ιταλοί, αλλά δεν νομίζω να έχουν δίκιο. Ζητούν ότι η μπάλα χτύψε στην πλάτη του Κωνσταντίνο. Θα δούμε και πάλι την φάση. Δεν νομίζω, δεν χτύπησε η μπάλα, όπως είδαμε στα πλάνα. Και να χτύπησε, και πάλι, αφού η απόφαση του διαιτητή είναι στον Ηρακλή, δεν έχει καμιά σημασία. 1-1. Ο Κράβαρη στο σερβίς. Ο Γκρίμπιτς. Θα καρφώσει μπλοκ από τον Τίσερ και τον Σμαραγδί. Ένα πολύ καλό μπλοκ για την ομάδα του Ηρακλή που χρειάζεται και το μπλοκ. Βλέπουμε και πάλι. Θα καρφώσει δυνατά ο Βινιάρσκι. Είναι ένα σημείο που πρέπει να ανέβουν, Θεοδωρό, στο μπλοκ. Το μπλοκ του Ηρακλή. Καλό αυτό τώρα. Βεβαίως. 2-1 προηγείται ο Ηρακλής. Συνεχίζει ο Κράβαρη του σερβίς. Πολύ καλό σερβίς, πολύ καλό. Ο Τίσερ θα βγει πολύ καλά η πάσα στον Νίλσον και 3-1 ο Ηρακλής.
Νομίζω ότι ο Ηρακλής πετυχαίνει αυτό που θέλει, δηλαδή δυνατό σερβίς. Χαλάει την υποδοχή των Ιταλών της ιταλικής ομάδας. Και από εκεί και πέρα στην κόντρα επίθεση παίρνει τους πόντους. Ευγενία. Το θέμα είναι ότι ο Ηρακλής παίζει και με τακτική στο σερβίς. Κυνηγάει πλέον τον Καζίσκι, βλέποντας ότι του δημιουργεί αρκετό πρόβλημα. Και ο Κράβερ σημαδεύει εκεί πέρα ανάμεσα σε Καζίσκι ουσιαστικά και τον Μπάρι τον Λίμπερο. 3-2 με το άστοχο σερβίς από τον Κράβαρη. Στο σερβίς για την ιταλική ομάδα ο Βιζότο. Ο Βραζιλιάνος. Δυνατά αλλά καλή υποδοχή από πλευράς Ηρακλή. Και περνάει πολύ έξυπνα την μπάλα ο Άχρεμ. 3-4-2. Προηγείται πλέον ο Ηρακλής της Τρεντίνο. Κοιτάξτε και πάλι πόσο έξυπνα με πλασέ πέρασε την μπάλα ο Άχρεμ. Κάνει καλή δουλειά ο Άχρεμ. Πρέπει να το πούμε αυτό. Και προηγείται με 4-2 ο Ηρακλής. Ο Τίσερ. Συνεχίζει τα πολύ καλά σερβίς. Θα καρφώσει, βγαίνει άμυνα από τον Κανσεϊσάο. Δεν προλαβαίνει. Με αυτοθυσία ο Άχρεμ θα πέσει. Δεν μπορεί να μαζέψει την μπάλα. Βλέπουμε και πάλι το δυνατό σερβίς από τον Βινιάρσκι. Τρέχει και προσπαθεί να βγάλει εκεί την άμυνα ο Άχρεμ. Βινιάρσκι. Φίσερ. Μπράβο, σε πρώτο είναι. Χρόνο ο Σμαραγδής. Είναι αυτό που είπαμε, Θοδωρή, ότι πρέπει να στην καλή μπάλα να παίζει πρώτο χρόνο. Πρέπει να εκμεταλλευτεί και τον Σμαραγδί και τον Γκράβαρικ, έτσι ώστε να είναι πιο ελεύθεροι οι ακραίοι παίκτες. Ακόμη και στην κόντρα επίθεση, αν βγαίνει καλά η μπάλα, να χρησιμοποιεί τον πρώτο χρόνο. Κωνσταντίνοφ, 5-3 προηγείται ο Ηρακλής. Καρφώνει ο Καζίσκι, βγαίνει άμυνα. Ο Τίσερ και πολύ καλή άμυνα επίσης από πλευράς της Τρεντίνο. Έρχεται να καρφώσει ο Μπιζότο που έβγαλε προηγουμένως και την άμυνα. Out. 6-3 προηγείται ο Ηρακλής της Τρεντίνο, την οποία πλέον έχει πάρει τον αέρα. Εδώ βλέπουμε και τον Φλάβιο Κουλινέλη, τον προπονητή του Ηρακλή. Μπιζότο καρφώνει και παίρνει τον πόντο. 6-4. Σημασία έχει ότι ο Ηρακλής έχει καταφέρει όχι απλώς να ισορροπήσει το παιχνίδι, αλλά θα έλεγα, κύριε Χαριτονίδη, να φοβήσει τώρα αυτό στην ιταλική ομάδα. Σίγουρα. Τώρα παίζεται ένα παιχνίδι στα ίσια. Ο Ηρακλής δείχνει ένα πρόσωπο, έτσι, θα έλεγα, αξιόλογο. Και αυτό το ίσως να είναι η απόρρεια να το δούμε να πάρει το κύπελο. Μπλοκ από την ιταλική ομάδα και πάλι ο Τίσερ. Δεν θα περάσει η μπάλα. Τρίτο συνεχόμενο μπλοκ από τους Ιταλούς. Τέταρτο αυτή τη φορά δεν μπορούν να βγάλουν άμυνα οι παίκτες του Ηρακλή. Τέσσερις φορές προσπάθησαν να περάσουν την επίθεση οι παίκτες του Ηρακλή. Με δυνατά χτυπήματα, τέσσερις φορές το ιταλικό μπλοκ σταμάτησε. Εδώ η τελευταία φάση. Ευγενία. Ο Ηρακλής έχει πρόβλημα στο να τελειώνει τις επιθέσεις και αυτό φάνηκε και στο δεύτερο σετ, το οποίο παρότι κατέκτησε είχε αποτελεσματικότητα μόλις 33%. Με αυτά τα ποσοστά δεν μπορεί να συνεχίσει. Πρέπει να βελτιωθεί οπωσδήποτε στην επίθεση και εδώ χρειάζεται τον Νίλσον, ο οποίος στο προηγούμενο σετ είχε μόλις 4 στις 12 τελειωμένες επιθέσεις. Μάλιστα. Ο Γκρίμπιτς προσπαθεί να περάσει. Βγαίνει η άμυνα από τους παίκτες του Ηρακλή. Και πάλι ο Γκρίμπιτς για τον Μπιζότο που καρφώνει out. Όχι, είναι out. Είναι out. Πώς διαμαρτύρεται ο διαιτητής. Τεχνικό time-out, δίνει την μπάλα στον Ηρακλή. 8-5 προηγείται της Τρεντίνο. Τεχνικό time-out, πάμε στις διαφημίσεις. Ηρακλής Τρεντίνο, 1-1 στα σετ, 8-5 προηγείται ο Ηρακλής. Στο τρίτο σετ της αναμέτρησης, το παιχνίδι ξανάρχισε. Βιζότο θα καρφώσει, θα πάρει τον απόντο για την ιταλική ομάδα. 8-6 μειώνει εδώ η πλάνα με τους φίλους της Τρεντίνο και πάλι η προηγούμενη φάση με τον Βιζότο. Δεν πρόλαβε να στηθεί καλά τον μπλοκ των παιχτών του Ηρακλή, παίρνει τον πόντο. 8-6. Πάμε στον αγωνιστικό χώρο, Ευγενία. Ο Φλάβιο Κουλινέλη είναι έμπειρος προπονητής και ξέρει ότι ο Ηρακλής έχει πολύ καλό σερβίς τώρα. Πρέπει όμως να κάνει αυτό που έκανε ακριβώς τώρα ο Νίλσον. Να βελτιώσει τα ποσοστά του στην επίθεση και να αρχίσει να λειτουργεί ακόμα καλύτερα το μπλοκ. Χρειάζεται ο Ηρακλής πόντους από το μπλοκ όπως και χθες.
Μάλιστα. 9-6 προηγείται ο Ηρακλής. Στο τρίτο σετ, νομίζω κύριε Χαριτονίδη, ότι τα πράγματα πηγαίνουν καλά. Και αν συνεχίσουν έτσι... Ναι. Πηγαίνουν καλά, έχουν ισορροπήσει. Απλά πρέπει ο Ηρακλής να είναι σε πλήρη ετοιμότητα, γιατί είναι ρευστά στο βόλεϊ. Πάνε καλά γιατί προσέχουν, έχουν καλή τακτική στο σέρβις και πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσουν, διότι τα πράγματα παίζουν με μια ομάδα δύσκολη, δεν είναι απλά. Εδώ είδαμε ένα μπλοκ που σταμάτησε τον Άχρεμ. Βλέπετε και πάλι τριπλό μπλοκ. Στημένο. Σταματά την προσπάθεια του Άχρεμ. 9-8. Μειώνει ο Ηρακλής. Μειώνει η Ιταλική ομάδα. Καρφώνει σε πρώτο χρόνο ο Κράβαρη και παίρνει τον πόντο. 18. Η διαφορά ανεβαίνει και πάλι στους 2. Είναι αυτό που είπα προηγουμένως, ότι πρέπει να μπει μέσα επιθετικά και ο Κράβαρης, όπως και ο Σμαραβής. Πρέπει να μπουν στις καλές μπάλες για να μπορεί να ανεβάσει και τα ποσοστά του ο Νίλσον. Γιατί τώρα, όταν δεν παίζονται αυτοί, το μπλοκ το Ιταλικό βλέπουμε ότι είναι στημένο πάντα 2 και 3 μπλοκ έχει ο Νίλσον. Ο Κράβαρης που δεν είχε πάρει μέχρι τώρα επιθέσεις, άσος από τον Άχρεμ. 11-8. Βλέπουμε ότι έχει ελευθερωθεί στο σέρβις ο Άχρεμ, ο οποίος κάνει πολύ δύσκολο σέρβις. Απλά πρέπει να ελευθερωθεί κι άλλο. Στο σημερινό παιχνίδι πάει καλά. Ναι, σε όλους τους τομείς καλύτερος, εκτός από το μπλοκ, όπου έχει 11 η Ιταλική ομάδα εναντί 3 του Ηρακλή. Σε όλους τους άλλους τομείς πλέον υπερτερεί ο Ηρακλής. Άχρεμ, θα κάνει το σέρβις πολύ δυνατά. Ο Τίσερ, ευκαιρία για τον Ηρακλή. Κωνσταντίνοφ θα καρφώσει out. 11-9. Ο Πλάμε Κωνσταντίνοφ κάρφωσε δυνατά, αλλά εδώ δείτε, λέει ότι εγώ φταίω, παραδέχεται ότι έκανε λάθος. Και εδώ ο Μπισότο, ο Κράβαρη. Ο Τίσερ θα καρφώσει και θα πάρει τον πόντο, τον δεύτερο. Ο Κράβαρικ, ο κεντρικός του Ηρακλή, ο Αντρέι Κράβαρικ, με συμμετοχή και, και στα προηγούμενα 4 Final Four, με την ομάδα του Ηρακλή, συμμετέχει για 5η φορά. Ο Αντρέι Κράβαρικ, που βλέπετε στα πλάνα σας, να πανηγυρίζει με τους υπόλοιπους παίκτες του Ηρακλή. Ευγενία. 13 τίτλους μετρά ο Ηρακλής στην Ελλάδα, 4 πρωταθλήματα, 5 κύπελα, 4 Super Cup και όλα με τον Αντρέι Κράβαρικ. Αυτό που του λείπει είναι ένας ευρωπαϊκό τίτλος και όπως είπε και χθες, μετά τον ημιτελικό έχουμε μάθει από τα λάθη του παρελθόντος και αύριο υπόσχομαι στους φιλάθλους ότι ο Ηρακλής δεν θα τα επαναλάβει. Μακάρι, μακάρι. Ηρακλής Τρεντίνο 12-10. Μειώνει η Ιταλική ομάδα. Εδώ χάνει μια ευκαιρία σημαντική σε κόντρα επίθεση. Πρέπει εδώ να προσέχουν περισσότερο. Είναι η ευκαιρία για πότο. 12-10. Ο Τίσερ. Ο Νίλσον. Βγαίνει άμυνα με τον Μπισότο. Περνάει την μπάλα. Έρχεται γρήγορα ο Τίσερ να κάνει την πάσα στον Κωνσταντίνοφ. Προσπαθεί να περάσει. Γκρίμπιτς. Ισότο καρφώνει, Κονσεϊσάο. Αυτή τη φορά δεν είναι καλή η άμυνα. 12-11. Μεγάλη μάχη. Πολύ μεγάλη μάχη. Κάθε πόντο για να πάρει κάθε μία ή άλλη ομάδα υδρώνει πραγματικά. Εδώ είναι το Κονσεϊσάο. Δεν μπόρεσε να βγάλει την άμυνα από το δυνατό καρφί του Μπιζότο. 12-11. Συνεχίζει ο Μπιζότο στο σερβίς. Ο Τίσερ σε πρώτο χρόνο, ο Σμαραγνής αυτή τη φορά βγήκε η άμυνα. Ο Γκρίμπιτς έρχεται να βγάλει άμυνα ο Κονσεϊσάο. Ο Άχρεμ από πίσω η μπάλα είναι out. 12-12, ισοφαρίζει η Τρεντίνο. Εδώ ο Άχρεμ. Και εδώ η φύλαυλη της Τρεντίνο, η οποία είναι στο πάνω διάζωμα, στον έκτο όροφο ουσιαστικά. Εδώ πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ
δεν είναι. Time out θα πάρει αμέσως ο προπονητής του Ηρακλείου, Φλάβιο Κουλινέλη. Ναι, κύριε Χαριτωνή. Δεν είναι αποτελεσματικός ο Ηρακλής αυτό το διάστημα στην επίθεση. Δεν τελειώνει. Ξεκίνησε από την αποτυχημένη επίθεση του Νίλσον στην κόντρα, επίθεση που μπορούσε να ξεφύγει το σκορ. Και δεν έχει τελειώσει από εκεί και πέρα επίθεση. Εδώ βλέπουμε τον Φλάβιο Κουλινέλη. Με τους παίκτες του Ηρακλή. 12-12, δεν έχει καβεί τίποτα βέβαια, είμαστε στη μέση του σετ. Όχι βέβαια, αλλά δεν πρέπει να χάνουμε τις ευκαιρίες. Αυτό είναι. Ο Ηρακλής για την ευκαιρία να έχει ήδη μια διαφορά 3-4 πόντων, η οποία ξαναμίστηκε. Παρ' όλα αυτά, εξακολουθεί να έχει καλά ποσοστά. 67% στην υποδοχή, έναντι 41% της ιταλικής ομάδας και 34% στην επίθεση, έναντι 38% της Τρεντίνο. Συνεχίζει ο Βιζότο. Ο Τίσερ καρφώνει ο Άχρεμ και παίρνει τον πόντο. 13-12, Ηρακλής Τρεντίνο. Αλλά όχι, σύριξε λάθος τον Τίσερ, ότι πάτησε, γραμμή των τριών μέτρων. Ναι, ναι. Ναι, το καρφί ήταν από πίσω, να το δούμε, άμα μας δώσουν το replay. 13-12 λοιπόν προηγείται η Τρεντίνο. Και ο Βιζότο συνεχίζει το σερβίς. Ο Τίσερ. Κωνσταντίνοφ, βγάζει άμυνα ο Κονσεϊσάο. Ο Νίλσον θα καρφώσει, βγάζει άμυνα τώρα ο Μπάρι. Αλλά είναι φιλέ, έχει δώσει φιλέ ακριβώς ο διαιτής, οπότε η μπάλα είναι στον Ηρακλή που ισοφαρίζει 13 όλα. Βλέπουμε και πάλι, βγάζει ο Μπάρι, αλλά προηγουμένως έχει στηρίξει φιλέ. Ο δεύτερος διαιτής της αναμέτρησης, ο Τσέκος, ο Μάτι Χούντικ, που ήταν χθες πρώτος διαιτής στον αγώνα του Ηρακλή. Με την Ίσκρα, τη ρωσική ομάδα. Πρέπει να πιέσει ο Τίσερ στο σέρβις πάλι. Τίσερ πιέζει πραγματικά, καλό σέρβις. Θα καρφώσει και θα πάρει τον πόντο ο Ματέι Καζίνσκι. 13-14. Βλέπουμε και πάλι τον Καζίνσκι να καρφώνει και να παίρνει τον πόντο. 13-14. Μεγάλη μάχη σε αυτό το τρίτο σετ. Πάμε στον αγωνιστικό χώρο, Ευγενία. Να περιορίσουν τα λάθη θέλει ο Φλάβιο Κουλινέλη από τους παίκτες του και προσπαθεί να βρει απεγνωσμένα τρόπο έτσι ώστε να ξυπνήσει το θηρίο που λέγεται Νίλσον, ο οποίος εδώ πέρα ισοφάρισε 14-14. 14 όλα λοιπόν και πάλι. Μεγάλη μάχη. Εδώ ο Καζίνσκι και εδώ ο Σμαραγδής με τον Νίλσον. Στο σερβίς ο Πλάμεν Κωνσταντίνοφ. Κρίμπιτς, Καζίνσκι, δεν περνάει μπάλα. Α, είναι μπλοκ. Νέα προσπάθεια του Καζίνσκι, αυτή τη φορά είναι μπλοκ out. 14-15 Ηρακλής Τρεντίνο. Η πρώτη φορά το μπλοκ των παιχτών του Ηρακλή κατάφερε να σταματήσει. Η δεύτερη όμως, ο Καζίνσκι με το δυνατό καρφί πήρε το μπλοκ out. Ο Τίσερ, σε πρώτο χρόνο ο Σμαραγδής, η μπάλα είναι out. Όχι. Νομίζω ότι 14-16. Πρέπει να μας αδικεί εδώ. Time out, τεχνικό time out. Πάμε στη διαφημίση. Στην Πράγα επιστρέψαμε, βλέπουμε τα στατιστικά του Βιζότο και εδώ το παιχνίδι ξαναρχίζει με τον Ατίσερ να καρφώνει. Ο Σμαραγδής βγαίνει άμυνα από τους παίκτες της Τρεντίνο. Καρφώνει δυνατά ο Καζίνσκι και παίρνει τον πόντο για την Τρεντίνο, που προηγείται τώρα με 3 πόντους διαφορά. 17-14 του Ηρακλή. Βλέπουμε και πάλι τον Καζίνσκι. Παίρνει τον πόντο. 17-14. Τίσερ σε πρώτο χρόνο. Μπλοκ αυτή τη φορά. Δεν μπόρεσε ο Σμαραγδής. Κυνήγησαν οι παίκτες Τρεντίνο τον Σμαραγδί. Και η διαφορά ανεβαίνει στους 4, σε Ευγενία. Η δεύτερη αποτυχημένη προσπάθεια του Σμαραγδί ανάγκασε τον Κουλινέλη να καλέσει στον πάγκο τον Κανέλο, τον Μάκη Κανέλο, σκεπτόμενος να κάνει κάποια αλλαγή κεντρικού. Μάλιστα, για την ώρα ο Γκαρσία Ριμπέιρο
Ο Βραζιλιάνος έστειλε την μπάλα με το σερβίς πάνω στο φιλέ. 15-18, ο Ηρακλής μείωσε στους 3 και ο Σμαραγδής στο σερβίς εδώ ο Φλάβιο Γκουλινέλη. Παίκτες του Ηρακλή τα λένε στο φιλέ. Την ώρα που ο Σμαραγδής είναι έτοιμος για το σερβίς. Γκρίμπιτς θα καρφώσει και θα δεχτεί τον μπλόκο Καζίνσκι. Τον περίμεναν αυτή τη φορά οι παίκτες του Ηρακλή. Ο Κράβαρικ είναι αυτός που... Είναι ο Νίλσον και ο Κράβαρικ. Ο Νίλσον και ο Κράβαρικ μαζί, αλλά η μπάλα πρέπει να χτύψει στα χέρια του Κράβαρικ. Στο ναι, διπλό μπλοκ έχουν και οι δύο την ίδια συμμετοχή. Ναι, ναι. Η μπάλα χτύπησε στο χέρι του Κράβαρικ. Εδώ όμως έρχεται να τελειώσει την φάση ο Μπιζότο, να ανεβάσει και πάλι τη διαφορά στους 3 πόντους για την Τρεντίνο. 19-16 βλέπουμε και πάλι τον Μπιζότο. Ευγενίας, ακούμε. Επειδή φτάσαμε σε ένα καθοριστικό σημείο στο τρίτο σετ, ο Γκουλινέλη ζήτησε από τον Τίσερ να βάλει περισσότερη φαντασία στο παιχνίδι του, όπως κάνει ο Γκρίμπιτς που έχει αναδειχθεί και πρωταθλητής, έχει κατακτήσει το top team σκάπ με την Πιατσέντα το 2006. Θέλει να πάρει λίγο από τη φαντασία του Γκρίμπιτς με αφορμή τα δύο μπλοκ που έγιναν απανωτά στο Σμαραγδί. Γρήγορη πάσα στον Άχρεμ που θα την περάσει. 17-19 μειώνει ο Ηρακλής στους 2 πόντους. Έχουμε time out. Time out θα πάρει ο προπονητής της Τρεντίνο. Κύριε Χαριτονίδη. Νομίζω ότι είναι ένα καθοριστικό σημείο. Πρέπει και η πίεση από πλευρά σέρβις του Ηρακλή να είναι έντονη. Αλλά εδώ βλέπουμε ότι το πρόβλημα του Ηρακλή είναι να πάρει να τελειώσει την επίθεση. Αυτό που είπε η Ευγενία είναι σωστό. Πρέπει να βρει τρόπους ο Πασαδόρος, είτε παίζοντας με τον πρώτο χρόνο, είτε παίζοντας από πίσω, να ανοίξει το μπλοκ και να προσπαθήσει να έχει αποτελεσματικότητα ο επιθετικός. Δεν πρέπει τώρα λάθη να γίνονται, τουλάχιστον σε αυτό το τομέα. Πάντως ο Νίλσον παραμένει χαμηλά επιθετικά, με ποσοστό 28%, ενώ αντίθετα ανέβηκαν πολύ τα ποσοστά των παικτών του Ηρακλή στην υποδοχή. Του Κωνσταντίνοφ με 65% και του Κονσεϊσάου με 61%. Θα καρφώσει και θα περάσει την μπάλα ο Καζίνσκι. 17-20 Ηρακλής Τρεντίνο. Πολύ κρίσιμο το σημείο αυτού του παιχνιδιού. Το τρίτο σετ ο Ηρακλής θα πρέπει να διατηρήσει, μάλλον να μειώσει την διαφορά. Να μην αφήσει τους Ιταλούς να την διατηρήσουν, ενώ τώρα έχουμε αυτό ακριβώς, την προσπάθεια του Ηρακλή και τον πόντο. 18-20 με τον Άχρε. Έχουμε τώρα δεύτερη φορά που δύο άτομα που θα πάνε για καλό σέρβις. Και ο Άχρε που είναι αποτελεσματικός και ο Κράβαρη. Στη συνέχεια. Ίσως είναι μία, ναι. Είναι ίσως το ότι καλύτερο αυτή τη στιγμή να μειώσουν και να περάσουν. Ευκαιρία για τον Ηρακλή, αλλά ο Άχρε θα στείλει την μπάλα out. Ναι, Ευγενίας, να συμπληρώσω σε αυτό που είπε ο κύριος Χαριτονίδης, ότι για αυτό το λόγο έβαλε στη θέση του Καζίνσκι τον Ντελαλούγκα πίσω στην υποδοχή ο Στόιτσεφ. Ενώ τώρα γίνεται αλλαγή και από την πλευρά του Ηρακλή, ο Κουλιέρη στη θέση του Άχρεμ. Μάλιστα. Για καλύτερη υποδοχή λοιπόν από πλευρά Ηρακλή μπαίνει ο Κουλιέρη. Παιχνίδι τακτική και από του δύο προπονητέ. Ηρακλή Τρεντίνο 18-21. Πυραρέλη. Σε Κράβαρικ σε πρώτο χρόνο, περνά την μπάλα μετά την πάσα του Τίσερ. 19-21 ο Ηρακλής μειώνει στους 2 και πάλι, αλλά πρέπει να μειώσει κι άλλο. Είναι μια αλλαγή του Κουλιέρη, η οποία θέλει να βοηθήσει πρωταρχικά την υποδοχή, αλλά είναι, χάνουμε όμως και τον Άχρεμ από την επίθεση από την πίσω ζώνη. Σωστά, Κράβαρικ. Μέσα. Η μπάλα είναι άσος, άσος. Πανηγυρίζει ο Κράβαρικ και η φύλαβη του Ηρακλής κερκίδες. Ο Ηρακλής μειώνει. 20-21. Αντρέι Κράβαρικ. Ο πολύπυρος κεντρικός του Ηρακλή. Τι να πρωτοπούμε για αυτόν. Time out θα πάρει ο προπονητής της Τρεντίνο, βλέποντας τη διαφορά να μειώνεται. Το άγχος μεταφέρεται τώρα στην Τρεντίνο. Είναι καλό αυτό για τον Ηρακλή, έτσι. Σίγουρα είναι καλό,
Το θέμα είναι, επειδή και από εδώ και έπειτα δεν επιτρέπεται το παραμικρό λάθος. Είναι πια στην τελική έκβαση για να τελειώσει το παιχνίδι. Πρέπει να αποφύγουν τα λάθη ο Ηρακλής σε όλους τους τομείς τώρα. Και δύσκολο, δύσκολο βέβαια. Δύσκολο είναι, αλλά πρέπει και πρέπει να βελτιώσει και τον μπλοκ. Πρέπει να πάρει πόντα από μπλοκ τώρα. Τα μπλοκ στα οποία παραμένει χαμηλά ο Ηρακλής με μόλις 4 έναντι 12 της ιταλικής ομάδας. Να θυμίσουμε ότι το ποσοστό του χθες ήταν πολύ καλύτερο στον ημιτελικό. Ναι, ήταν καλύτερο. Βεβαίως. Είχε δύο μπλοκ περισσότερα από τη ρωσική ομάδα. Καρπί, μπλοκ out από τον Αβιζότο. 20-22. Η διαφορά ανεβαίνει και πάλι στους 2. Υπέρ της ιταλικής ομάδας. 1-1 τα σετ. 22-20 το τρίτο. Βιζότο στο σέρβις για την Τρεντίνο. Δεν βγαίνει καλή υποδοχή από τον Κωνσταντίνο. Σωστό. Αλλά πάτησε γραμμή. Όχι, όχι, παρεμπόδισε το να χτυπήσει μπάλα στο φιλέ και να γυρίσει. Και το είδε ο διαιτητής. Βλέπουμε εδώ, ναι, ναι. 21-22. Με τον τρόπο αυτό ο Ηρακλής μειώνει. Ο Τίσερ στο σερβίς. Θέλουμε το καλό του σερβίς τώρα. Και πράγματι είναι. Ναι. Περνάει μπάλα απλώς. Από... Όχι. Διπλή παλιά. Διπλή παλιά. Ακριβώς. 22-22. Ισοφαρίζει ο Ηρακλής. Δύο απανωτά λάθη από τους παίκτες της Τρεντίνο. Δίνουν την ισοφάριση στον Ηρακλή που τώρα έχει την ευκαιρία να προηγηθεί. Βεβαίως παίζει ρόλο και το πολύ δυνατό σερβίς από τον Σιμών Τίσερ, τον Γερμανό πασαδόρο του Ηρακλή. Τίσερ και πάλι. Πάλι δυνατά. Πολύ καλό. Πάλι πάρα πολύ καλό. Κάνει λάθος η ιταλική ομάδα. Έρχεται μπράβο, να καρφώσει. Μπράβο, μπράβο. Block out. Είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως. Στην κόντρα επίθεση στην καλή μπάλα. Πρέπει να βάλει τον πρώτο χρόνο και τον έβαλε αυτή τη στιγμή. Πανηγυρίζει ο Κουλινέλη. Πανηγυρίζουν και οι παίκτες του Ηρακλή. Γύρισαν το σκορ από 20-17 σε 23-22. Αλλαγή για την ιταλική ομάδα. Ευγενία. Ξαναεπιστρέφει ο Καζίσκη στη θέση του Ντελαλούγκα, ο οποίος τελικά δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί. Αντιμετώπισε αρκετά προβλήματα στην υποδοχή. Το χρησιμοποιήσει και επίθεση από πίσω ο Γκρίμπιτς. Συνεχίζει ο Σιμών Τίσερ. Δυνατά και πάλι. Πολύ καλή. Πολύ καλό σερβίς. Χαλάει την υποδοχή. Όχι, να καρφώσει όμως τώρα ο Βιζότο και να ισοφαρίσει 23-23. Ήταν. Ο Νίλσον βεβαίως άρχισε να πάει πάνω στο μπλοκ. Θα δούμε και πάλι τη φάση. Ο Βιζότο βέβαια ένας παίκτης που μπορεί να καρφώσει δυνατά, να περάσει μπάλες. Κονσεϊσάο, Τίσερ, Νίλσον δέχεται τον μπλοκ. Όχι. 23-24. Εδώ έπρεπε να τελειώσει τη φάση ο Νίλσον. Δεν τα κατάφερε. Κοιτάξτε και πάλι. Είναι μονό μπλοκ από τον Βιζότο. Από τον Γκαρσία. Και τον Βιζότο μαζί και οι δύο. Time out θα πάρει αμέσως ο Φλάβιο Κουλινέλη. 23-24 Ηρακλής Τρεντίνο. Η Τρεντίνο γυρίζει και πάλι το παιχνίδι. Σίγουρα ένα συγκλονιστικό παιχνίδι. Ειδικά σε αυτό το τρίτο σετ, κύριε Χαριτονίδη. Σίγουρα, αλλά πιστεύω ότι εδώ πολλές φορές γίνεται ένα λάθος. Ο Γκρίμπιτς, ο οποίος παίζει αυτή τη στιγμή στο νούμερο 2, είναι πολύ καλός μπλοκέρ. Ξέρει και τοποθετεί σωστά τα χέρια του. Είναι καλό όταν βγαίνει καλά η μπάλα, ειδικά εδώ τώρα, να παίξει λίγο μακριά τον πρώτο χρόνο. Πρέπει δηλαδή να παίξει πρώτο χρόνο στην καλή μπάλα. Είναι η καλύτερη περίπτωση για να μπορέσει να πάρει την αλλαγή. Ο το Τίσερ, πότο. Έτσι. Ναι. Σερβίς δυνατό. Ο Τίσερ, ο Νίλσον θα καρφώσει, βγαίνει άμυνα. Δεν μπορεί να βγάλει άμυνα ο Βιζότο. 24-24 ισοφαρίζει ο Ηρακλής.
Μάλιστα, κλείνει η αλλαγή του Κουλιέρη με τον Άχρεμ και περνάει ο Χαριτονίδης. Ο Γιάννης ο Χαριτονίδης στη θέση του Κωνσταντίνοφ για το σερβίς. Γιάννης ο Χαριτονίδης, το βλέπουμε τον Κωνσταντίνοφ που πάει στον πάγκο. Για να δούμε τον Γιάννη τον Χαριτονίδη εδώ. Out. Η μπάλα είναι out. Θα βγει από τον αγώνα και πάλι ο Γιάννης ο Χαριτονίδης. Θα περάσει τέσσερα πλάμεν Κωνσταντίνοφ. 24-25. Η Τρεντίνο μπροστά. Με ένα πόντο. Και στο σερβίς ο Γκαρσία. Τίσερ. Νίλσον καρφώνει, βγαίνει άμυνα. Και θα τελειώσει το σέτο Καζίνσκι. 26-24. Ο Καζίνσκι θα βάλει την υπογραφή του σε αυτό το σετ. Με τον απόντο αυτό τον οποίο θα πάρει, θα δώσει το σετ στην Ιταλική ομάδα που θα προηγηθεί με 2-1. 26-24, πάμε στις διαφημίσεις. Επιστρέψαμε στην Πράγα, στο γήπεδο που διεξάγεται ο μεγάλος τελικός του Champions League του βόλεϊ των ανδρών. Εδώ βλέπουμε και τους φίλους του Ηρακλή και highlight από το τρίτο σετ, το οποίο ο Ηρακλής έχασε με 26-24. Πραγματικά πολύ μεγάλη μάχη. Στο τρίτο σετ η Ιταλική ομάδα, η Τρεντίνο, προηγείται με 2-1. 12-25 πήρε το πρώτο. 25-21 ισοφάρισε ο Ηρακλής σε 1-1. 24-26 το τρίτο σετ στην Ιταλική ομάδα. Ο Ηρακλής τώρα, ο οποίος πλέον είναι μονόδρομος στη νίκη σε αυτό το σετ, αν θέλει να ισοφαρίσει και να πάει το παιχνίδι στο tie break, όπου εκεί θα διεκδικήσει την νίκη. Αλλά βεβαίως πριν γίνει αυτό, θα πρέπει πρώτα ο Ηρακλής να κατακτήσει το τέταρτο σετ. Οι παίκτες των δύο ομάδων είναι έτοιμοι να μπουν στον αγωνιστικό χώρο. Εδώ βλέπετε και μια πανοραμική άποψη του Οξυγόνο 2O2, όπως λέγεται. Αρένα ενός γηπέδου, πραγματικό στολίδι, χωρητικότητας 18.000 θεατών. Βεβαίως δεν είναι γεμάτο, ούτε χθες ούτε σήμερα. Αλλά η μάχη της κερκίδας εδώ βλέπετε έχει κερδιθεί από τους φίλους του Ηρακλή. Χιλιάδες έχουν ταξιδέψει από Θεσσαλονίκη και από πολλά άλλα μέρη για να συμπαρασταθούν στην ομάδα τους. Εδώ και μια πανοραμική άποψη της κερκίδας με τους φιλάθλους του Ηρακλή. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το τέταρτο σετ. Εδώ ο προπονητής της Τρεντίνο, ο Ραντοστίν Στούτσεπ, ο Βούλγαρος. Και εδώ ο Φλάβιο Κουλινέλη, ο Ιταλός προπονητής του Ηρακλή. Πρώτος πόντος για τον Ηρακλή με το χαμένο σερβίς για την Ιταλική ομάδα. Ο Ηρακλής δείχνει ότι μπορεί να παλέψει το παιχνίδι και πρέπει να το κάνει, πρέπει να κατακτήσει το τέταρτο σετ. Σερβίς για τον Ηρακλή είναι ο Άχρεμ. Πάμε στον αγωνιστικό χώρο να δούμε τι έγινε στην ανάπαυλα. Ευγενία. Ο Φλάβιο Κουλινέλη προσπάθησε να ηρεμήσει τους παίκτες του. Είπε ότι μπορείτε να ξαναμπείτε από την αρχή. Έχετε τις δυνατότητες να οδηγήσετε το παιχνίδι στη ρώσικη ρουλέτα και εκεί πέρα να στεθείτε εσείς πρωταθλητές Ευρώπης, αρκεί να το πιστέψετε. Παίξτε με μυαλό και μην χάνετε την αυτοσυγκέντρωσή σας. Ένας πόντος που παίχτηκε για αρκετή ώρα κατέληξε στην Τρεντίνο, που ισοφαρίσει σε 1-1. Εδώ ο Νίλσον, ο Κράβαρη και οι άλλοι παίκτες του Ηρακλή έβλεπε και πάλι το τελείωμα της φάσης. Δεν μπόρεσε ο Κονσεϊσάο από το δυνατό καρφί του Μιχαήλ Βινιάρσκι, του ακραίου Πολωνού. Κύριε Χαριτονίδη, τι πρέπει να προσέξει ο Ηρακλής αυτό το σετ για να μπορέσει να φτάσει στην επικράτηση? Πρέπει να έχει αποτελεσματικότητα στην επίθεση και πρέπει να βελτιώσει τον μπλοκ. Δηλαδή και στο προηγούμενο σετ πήγε καλά στο σέρβις, πήγε καλά στην υποδοχή. Αυτά τα δύο όμως στοιχεία πρέπει να είναι πολύ σε ψηλό επίπεδο. Ναι. Η υποδοχή βεβαίως είναι πολύ καλή, 65% για τον Ηρακλή, 42%. Ναι, μιλάω για τον μπλοκ και για την επίθεση. 42% για την Ιταλική ομάδα, αλλά στο μπλοκ η Τρεντίνο έχει 13-1-4 του Ηρακλή. Θα περάσει μπάλα, δεν μπορεί ο Σμαραγδής, έρχεται
να βοηθήσει ο Κωνσταντίνοφος. Η μπάλα είναι για την Ιταλική ομάδα. Έχει χτυπήσει τον αγωνιστικό χώρο. Νομίζω ότι ήταν λάθος το σφύριγμα. Δεν είναι διπλή μπάλα. Για να δούμε. Δεν υπάρχει. Σωστά. Δεν υπάρχει διπλή. Ούτε διπλή μπάλα, ούτε η μπάλα χτύπησε στον αγωνιστικό χώρο. Άρα λοιπόν, και σε αυτή τη φάση, όπως και σε μερικές ακόμα, αδικείται ο Ηρακλής από τη διαιτησία. Απόψε, άστος για την Ιταλική ομάδα. Να δούμε και πάλι. Ναι, η μπάλα είναι καθαρά μέσα από τον Βινιάρσκι. Από τον Βιζότο, συγγνώμη. Βιζότο που τον βλέπετε εδώ να πανηγυρίζει. Βγαίνει η υποδοχή. Περνάει ο Κωνσταντίνοφ. Σώζουν την κατάσταση οι παίκτες Τρεντίνο να περάσει όπως η μπάλα. Ο Τίσερ, ο Πλάμεν Κωνσταντίνοφ, βγάζει ο Κονσεϊσάου. Και πάλι ο Κωνσταντίνοφ δεν περνάει αυτή τη φορά το τριπλό μπλοκ η μπάλα. 4-2 προηγείται η Ιταλική ομάδα. Είναι λάθος αυτή τη στιγμή που φορτώνεται ο Κωνσταντίνοφ στην κόντρα επίδεση. Ενώ ξέρουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Δεν μπορεί να περάσει, προσπαθεί με πλασέ να περάσει την μπάλα. Ο Πλάμεν Κωνσταντίνοφ έχει πρόβλημα επιθετικά. Όπως μας έλεγε νωρίτερα η Ευγενία Γίτα, έτσι δεν είναι Ευγενία. Ακριβώς. Και από ό,τι μελετάω τώρα από τη στατιστική του τρίτου σετ, αξιοσημείωτο είναι ότι ο Νίλσον τελείωσε μόνο 3 στις 13 επιθέσεις μόνο στο τρίτο σετ. Τα ποσοστά του είναι πολύ χαμηλά για διαγώνιο, 23%. Όταν αντίστοιχα ο Βιζότο της Τρεντίνο έχει 60%. Ο Ηρακλής, είχαμε επισημάνει από το δεύτερο καλό σετ, δεν μπορεί να στηριχθεί μόνο στο καλό σερβίς. Χρειάζεται να ανέβει και σε άλλους τομείς και κυρίως την επίθεση. Και συνολικά μόλις 31% ευγενία για τον Μάρκους Νίλσον στην επίθεση. Είναι ένα πολύ χαμηλό ποσοστό. Και όπως μας λέγατε και χθες, κύριε Χαριτονίδη, αν δεν πάει πάνω από το 50% είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, έτσι. Έτσι. Πόντος και πάλι για την Ιταλική ομάδα. 5-4, 5-3, συγγνώμη, προηγείται του Ηρακλή. Απλά βλέπουμε πρέπει και ο Ηρακλής να μην παρατήσει το παιχνίδι. Πρέπει να παλέψει. Το άλλο το έχασε στις λεπτομέρειες, έτσι 24-26. Πιστεύω ότι πρέπει να μπει από την αρχή. Μάλιστα. Προσπάθεια με δυνατό καρφί και μπλοκ που θα δεχτεί ο Σμαραγδής. Βλέπουμε και πάλι ο Άχρεβιτα μου προσπάθησε να περάσει την μπάλα. Δεν τα κατάφερε. Το μπλοκ που θα γίνει από τον Νίκολα Κρίπιτς, τον Μπασαδόρο. Time out. Θα πάρει αμέσως ο προπονητής του Ηρακλείου, Φλάβιο Κουλινέλη, βλέποντας την ομάδα του να βρίσκεται με 3 πόντους πίσω στο σκορ. 6-3. Μπροστά η Ιταλική ομάδα. Σε ένα σέτο που, όπως είπαμε, η νίκη για τον Ηρακλή είναι μονόδρομος εάν θέλει να διατηρήσει τις ελπίδες για την κατάκτηση του Champions League. Την κατάκτηση του τροπέου που λείπει από την τροπεοθέκη του Ηρακλή μετά από 5 Final Four και 3 με τον απόψινό τελικούς στους οποίους συμμετέχει. Οι παίκτες των δύο ομάδων επιστρέφουν στον αγωνιστικό χώρο. Άχρεμ, Τίσερ, Καρπόνιο, Νίλσον, βγαίνει άμυνα από τους παίκτες του Ηρακλή. Και πάλι ο Τίσερ. Αυτή τη φορά δέχεται το μπλοκ από την Ιταλική ομάδα. Ο Άχρεμ, αλλαγή για τον Ηρακλή. Γκόρτσιανουκ, δέση του Κωνσταντίνοφ. Βεβαίως έτσι αποδυναμώνεται η υποδοχή του Ηρακλή. Αλλά ο Κωνσταντίνοφ έχει και τα προβλήματα τραυματισμού, κάβεται στον πάγκο. 3-7, Ηρακλής Τρεντίνο. Συνεχίζει το σερβίς ο Μιχαήλ Βινιάρσκι. Ο Τίσερ θα καρφώσει και δέχεται τον μπλοκ ο Κόρτσανιουκ. 3-8. Έχουμε τεχνικό time out, πάμε στις διαφημίσεις. Εδώ στην Πράγα και πάλι, κυρίες και κύριοι, Ηρακλής Τρεντίνο 3-8. Στο τέταρτο σετ της αναμέτρησης το παιχνίδι ξαναρχίζει. Ο Τίσερ θα καρφώσει, ο Σμαραγδής θα πάρει τον πόντο. 4-8 σε πρώτο χρόνο.
Ναι, νομίζω ότι πρέπει να χρησιμοποιήσει τον πρώτο χρόνο. Βέβαια τώρα τα πράγματα θα είναι λίγο δύσκολα, θα κυνηγάνε πιο πολύ το κόρνερ του στην υποδοχή, αλλά εν πάση περιπτώσει το πρόβλημα του Ηρακλή βλέπαμε ότι ήταν στην επίθεσή του, δεν τελείωνε η επίθεση. Για να δούμε, δούμε τώρα το Φίλιππιτς, σε πρώτο χρόνο δεν θα περάσει η μπάλα. Το ελληνικό μπλοκ θα σταματήσει την προσπάθεια του Γκαρσία. Θα μειώσει ο Ηρακλής και άλλο τη διαφορά. 5-8. Η διαφορά από τους 5 μειώνεται στους 3. Η κερκίδα του Ηρακλή και πάλι παίρνει μπροστά. Και πάμε στην Ευγενία. Ευγενία. Να τονώσει την αυτοπεποίθηση των παιχτών, επιχειρεί ο Φλάβιο Γκουλινέλη, αφού βλέπει ότι ουσιαστικά δεν παίζουν με καθαρό μυαλό. Εδώ ο Νίλσον μετά από αρκετή ώρα τελειώνει μια φάση και ο Ηρακλής μειώνει πλέον διαφορά στους 2 πόντους. 6-8. 6-8 λοιπόν ο Ηρακλής μπαίνει και πάλι στο παιχνίδι. Και έπρεπε να γίνει αυτό για να μπορεί η ομάδα της Θεσσαλονίκης να έχει τύχει στην συνέχεια. Συνεχίζει ο Κόρτσιαν στο σερβίς. Αυτή τη φορά το block out για την Ιταλική ομάδα που θα πάρει τον πόντο. Θα ανεβάσει τη διαφορά στους 3. 6-9 βλέπουμε και πάλι. Εδώ τους Ιταλούς φιλάθλους και με τα πανηγύρια των παικτών της Τρεντίνο. Ο Τίσερ καρφώνει ο Άχρεμ και παίρνει τον πόντο. 7-9. Μειώνει ο Ηρακλής. Εδώ ο Γκαρσία και εδώ ο Άχρεμ. Δεν ήταν καλά στημένο το μπλοκ των παικτών της Τρεντίνο. Out. Καρφώνει out την μπάλα. Διαμαρτύρονται οι Ιταλοί με τον Βινιάρσκι. Όχι, όχι. Ήταν out καθαρά και απορώ πως ο επόπτης το έδωσε μέσα. Πολύ out ήταν. Ο επόπτης έδωσε μέσα, ο διαιτής έδωσε είχε προσωπική out. Για να δούμε και πάλι. Όχι, αυτή η κάμερα δεν βοηθάει. 8-9, μειώνει ο Ηρακλής. Μαραγδής. Γκρίμπιτς σε πρώτο χρόνο. Βγαίνει άμυνα. Περνάει ο Γκορτσάνιουκ. Και πάλι ο Γκρίμπιτς θα περάσει με πλασέ. 8-10. Γκρίμπιτς ο οποίος πηγαίνει και διαμαρτύρεται πάλι στον πρώτο διαιτή της αναμέτρησης, τον Γιουράι Μόχρη από τη Σλοβακία. Διαφορά ανεβαίνει στους 2 και πάλι. Κίτρινη κάρτα. Να δούμε, θα δείξει τον Γκρίμπιτς. Τη δείχνει, τη δείχνει. Κίτρινη κάρτα στον Γκρίμπιτς. Και πόντος για τον Ηρακλή. Πρέπει όμως κάποιος να κάνει σέρβις από τον Ηρακλή. Τους βλέπουμε, περιμένουν. Το σέρβις. Το σέρβις δεν πάει κανείς. 9-10. Έστω και με τον τρόπο αυτό, μειώνει. Δείτε εδώ τη διαμαρτυρία του Γκρίμπιτς και για αυτή τη διαμαρτυρία δέχτηκε την κίτρινη κάρτα. Εδώ βλέπουμε τώρα υπάρχει μια διακοπή στο στον αγωνιστικό χώρο. Ευγενία, τι συμβαίνει? Έχει κάνει την είσοδό της η αστυνομία, κάτι το οποίο έχει προκαλέσει δυσφορία των φιλάθλων του Ηρακλή. Γνωρίζουμε ότι είναι πολύ αυστηρές εδώ πέρα οι αστυνομικές αρχές στην Τσεχία και από ό,τι βλέπουμε κρατάνε και κάμερες στα χέρια τους οι αστυνομικοί, οι οποίοι τραβάνε τις κερκίδες. Τραβάνε πλάνα από τις κερκίδες του αγωνιστικού χώρου. Ναι, ναι, ναι. Το παιχνίδι ξαναρχίζει. Με τον Νίλσον που θα περάσει. 10-10 ισοφαρίζει ο Ηρακλής. Τα πανηγύρια στις κερκίδες από τους φιλάθλους του Ηρακλή και εδώ από την κάμερα που είναι ψηλά στην οροφή. Πώς ο Νίλσον πέρασε την μπάλα από το τριπλό μπλοκ των παικτών της Τρεντίνο. Νομίζω ότι πρέπει να ανεβάσει τα ποσοστά του ο Νίλσον. Είναι καθοριστικός παράγοντας. Μπάλα είναι out. Για κάρποσε τη συνέχεια. Δυνατά ο Νίλσον. Εδώ ήθελε να ανάσει ο Ηρακλής. Να πάρει τα πάνω του να περάσει μπροστά στο σκορ. Να και ο Φλάβιο Γκουλινέλη και εδώ ο Ροντοστίν Σιούτσεπ.
άσος αυτή τη φορά, αλλά από την Ιταλική ομάδα. Ο Ματέι Καζίνσκι, ο Βούλγαρος, είναι αυτός που θα πάρει τον άσο. Θα δώσει προβάδισμα και πάλι 2 πόντων στην Ιταλική ομάδα. Συνεχίζει ο Καζίνσκι. Δύσκολη υποδοχή, τίσερ για τον Νίλσον. Μέσα, θα καρφώσει, η μπάλα είναι μέσα, έξω. Μέσα, για να δούμε το replay. Πρέπει να είναι μέσα. Μέσα ήταν, τώρα είναι η σειρά του Ιρακλή να διαμαρτυρηθεί. Ο Σιμών Τίσερ είναι αυτός που διαμαρτύρεται. Βλέπουμε και πάλι. Δείτε. Η μπάλα είναι μέσα. Η μπάλα είναι μέσα. Και πολύ σωστά και δικαιολογημένα διαμαρτύρονται τόσο ο Τίσερ όσο και ο Νίλσεν. Όχι, όχι. Έδωσε out. Μπήκε ο Κωνσταντίνο στο παιχνίδι για να βγει ο Γκόρτσανιουκ. Θα καρφώσει ο Άκρεμ, θα πάρει τον απόντο. 11-13. Ο Ηρακλής σταματά το σερί της Ιταλικής ομάδας με το καρφί του Άκρεμ. 11-13 και πάει ο Άκρεμ στο σερβίς. Ο Άκρεμ, ο οποίος κάνει καλό σερβίς, και θα πρέπει σε αυτή την... σε αυτό το σημείο του αγώνα να βοηθήσει με το σερβίς. Γκρίμπιτ σε πρώτο χρόνο θα καρφώσει και θα πάρει ο Μπιραρέλι τον πόντο. Εδώ η Ιταλή φύλαυλη και πάλι η προσπάθεια με τον Μπιραρέλι που πέρασε την μπάλα. Ηρακλής Τρεντίνο 11-14. Μπιραρέλι στο σερβίς. Ο τίσερ για τον Νίλσον που θα καρφώσει. Η μπάλα είναι για τον Ηρακλή. Block out. Αρχίζει και έχει δύο συνεχόμενες 12-14 ακριβώς. Ο Νίλσον. Ο Νίλσον αρχίζει και παίρνει μπροστά, ενώ μπαίνει ο Σμαραγδής στον αγωνιστικό χώρο. Ο Κράβαρικ στο σερβίς. Επίσης ο Κράβαρικ έχει δώσει πολλούς πόντους και μεγάλες βοήθειες από το σερβίς. Αυτή τη φορά είναι out. Είναι out. Το σερβίς από τον Κράβαρικ. Πολύ καλό, δυνατό, αλλά άστοχο. 12-15. Ο Βιζότο Νέβες. Λεάντρο, όπως είναι το όνομα του Βραζιλιάνου διαγώνιου, στο σερβίς. Ο Τίσερ. Βγαίνει άμυνα από τον Βιζότο που θα καρφώσει και θα πάρει τον πόντο. 12-16 στην κόντρα επίθεση. Τεχνικό time out. Πάμε στη διαφημίση. Στην Πράγα και πάλι, στο γήπεδο Οξυγόνο 2 της Πράγας, που διεξάγεται ο τελικός. 12-16 Ηρακλής Τρεντίνο στο τέταρτο σετ και συνεχίζει στο σερβίς για την Ιταλική ομάδα. Βιζότο έρχεται να καρφώσει. Ο Κωνσταντίνο βγαίνει άμυνα δυνατά. Και μπλοκ που δεν είναι πετυχημένο από την ελληνική ομάδα. Ο πόντος για την Τρεντίνο. 12-17 η διαφορά στους 5. Block out. Βλέπετε και πάλι ο Βιζότο. Ο Νίλσον. Δεν θα μπορέσουν να βγάλουν άμυνα αυτή τη φορά οι παίκτες της Τρεντίνο. Πόντος για τον Ηρακλή, 13-17, ευγενία. Ο Κράβαρικ προσπαθεί να εμψυχώσει τους συμπαίκτες του, να τους δώσει κάτι από το δικό του πάθος. Στην ίστατη προσπάθεια που κάνει ο Ηρακλής να ανατρέψει την εις βάρος του κατάσταση. Είδαμε προηγουμένως ότι το εις βάρος του 3-8 κατάφερνε να το ισορροπήσει το παιχνίδι σε 10-10 και τώρα ξανακάνει αγώνα δρόμου, έτσι ώστε να διεκδικήσει αυτό το τέταρτο σετ, το οποίο θα τον διατηρήσει σε τροχιά τροπέου. Out το καρφί. Πόντος για τον Ηρακλή που μειώνει στους 3 και πάλι. 14-17. Ο Ηρακλής πρέπει να μειώσει, κύριε Χαριτονίδη, έτσι δεν είναι, για να μπορέσει να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Σίγουρα. Είναι το τελευταίο σετ. Έχουμε time out που θα πάρει ο προπονητής της Τρεντίνο. Ναι, σας ακούμε. Ναι, είναι το τελευταίο σετ για τον Ηρακλή αν δεν μειώσει και αν δεν το πάρει. Άρα λοιπόν πρέπει να επικεντρωθεί όσο δυνατόν σε όλους τους τομείς. Και στο δυνατό σέρβις και στην αποτελεσματικότητα της επίθεσης. Δυστυχώς το πρόβλημα του τραυματισμού του Κωνσταντίνο
δημιουργεί προβλήματα στην επιθετική ανάπτυξη και στον Πασαδόρο. Οπότε το απέναντι μπλοκ ξέρει πια ότι θα πάρει την μπάλα ή δεν θα την πάρει ο Κωνσταντίνου. Και επικεντρώνεται και είναι δύσκολο να το διασπάσει στο μπλοκ. Πάση περιπτώσει θα πρέπει να προσπαθήσει. Είναι ακόμη το σκορ πολύ εφικτό να το γυρίσει ο Ηρακλής και πρέπει να καταβάλει την προσπάθεια. Στο σερβίς για τον Ηρακλή είναι ο Τίσερ. Πήρε ένα πόντο. Πολύ καλό και πάλι το σερβίς. Θα πάρει και τον δεύτερο. Όχι, γέννη άμυνα με το πόδι. Θα καρφώσει δυνατά. Μάχη μεγάλη εκεί με τον Νίλσον που καρφώνει για μία ακόμη φορά. Και αυτή τη φορά θα πάρει τον πόντο, καθώς ο Αντρέα Μπάρι, ο λίμπερο της Ιταλικής ομάδας, δεν μπορεί να βγάλει την άμυνα. 15-17 η διαφορά μειώνεται στους 2 από τους 5 που ήταν προηγουμένως. Μειώνεται στους 2. Αυτό τον Νίλσον ήθελε ο Ηρακλής από την αρχή. Πάμε στην Ευγενία. Ο Ντελαλούκα μπαίνει ξανά στη θέση του Καζίσκη για την υποδοχή, καθώς είδε ο Στόιτσεφ ότι αντιμετωπίζει προβλήματα. Και τώρα ο Τίσερ ετοιμάζεται για ακόμη ένα σερβίς. Λογικά θα σημαδέψει τον Ντελαλούκα. 15-17. Χάλασε και πάλι η υποδοχή των Ιταλών. Κονσεϊσάο, Τίσερ, καρφώνει δυνατά και παίρνει τον απόντο ο Άχρεμ. 16-17. Μειώνει ο Ηρακλής. Ξαναμπαίνει στο παιχνίδι. Αυτός ο Ηρακλής έχει πάρα πολλές δυνάμεις. Και αγωνιστικές, κύριε Χαριτονίδη, και ψυχολογικές. Σίγουρα. Υπάρχουν παίκτες μέσα που έχουν περάσει από αυτές τις διαδικασίες και θέλουν πάρα πολύ να πάρουν την πρώτη θέση. Ο Τίσερ. Και πάλι χαλάει την υποδοχή των δεκτών της Ιταλικής ομάδας. Αλλά αυτή τη φορά ο Βιζότο είναι ο παίκτης που θα πάρει τον πόντο και θα σταματήσει το σερί του Τίσερ. 16-18. Βιζότο, ο οποίος είναι πολύ καλός σε αυτό το τέταρτο σετ. Θα βγει και πάλι, θα μπει στον αγώνα ο Καζίνσκι. Θα βγει ο Ντελαλούκα. Για την Ιταλική ομάδα εδώ ο Ντελαλούκα που κάθεται στον πάγκο και ο Καζίνσκι που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο. Ο Σεϊσάο, Τίσερ. Σε πρώτο χρόνο Σμαραγδής, γίνει άμυνα από τους παίκτες του Ηρακλή. Καζίνσκι θα καρφώσει, προσπαθεί ο Κωνσεϊσάου, δεν θα τα καταφέρει. Πόντος για την Τρεντίνο, 16-19. Εδώ βλέπετε και τους Ιταλούς φιλάθλους. Και σε επανάληψη ο πόντος που πήρε η Ιταλική ομάδα, προσπαθεί ο Κωνσεϊσάου, δεν θα μπορέσει να γυρίσει την μπάλα. Time out, αυτή τη φορά θα το πάρει ο Φλάβιο Κουλινέλη. Θέλοντας να σταματήσει τώρα το σκορ για την Ιταλική ομάδα. 16-19. Εδώ ο Φλάβιο Κουλινέλη που δίνει οδηγίες στους παίκτες της ομάδας του. 18 τα μπλοκ για την Ιταλική ομάδα. 4 μόλις για τον Ηρακλή. 48% υποδοχή για τον Ηρακλή. 48 και για την 48 για την Ιταλική και 64 για τον Ηρακλή ακριβώς. Και στην επίθεση βεβαίως, όπου εκεί 38% είναι για τον Ηρακλή και 44% για την Ιταλική ομάδα. Ο Τίσερ, ο Νίλσον θα καρφώσει, θα πάρει τον πόντο. 17-19, πολύ δύσκολη πάσα από τον Τίσερ. Κοιτάξτε και πάλι πόσο δύσκολα πάνω στο φιλέ βγάζει την μπάλα και καρφώνει δυνατά ο Νίλσον για να πάρει τον πόντο. 17-19, Κωνσταντίνοφ. Γκρίμπιτς, καρφώνει ο Καζίνσκι. 17-20. Και πάλι εδώ ο Καζίνσκι πέρασε την μπάλα. 17-20, σειρά του Γκαρσία, το σερβίς, περνάει η μπάλα. Θα καρφώσει και θα πάρει το block out ο Νίλσον και πάλι, που έχει ανέβει επιθετικά. Πάρα πολύ. 19-18-20, μειώνει ο Ηρακλής.
Εδώ βλέπουμε τον Γιάννη τον Χαριτονίδη που θα μπει στη θέση του Σμαραγδί για το σερβίς. Σμαραγδί που πάει στον πάγκο. Αλλαγή τακτικής αυτή από τον Φλάβιο Γκουρινέλη. Και εδώ ο Γιάννης ο Χαριτονίδης έτοιμος για το σερβίς. Εδώ οι δύο προπονητές. Χαριτονίδης θα περάσει την μπάλα. Θα καρφώσει και το μπλοκ από ελληνικής πλευράς. Πολύ καλό μπλοκ από τον Κράβαρικ. 19-20 μειώνει ο Ηρακλής. Ξαναμπαίνει στο παιχνίδι. Δείτε και πάλι. Τα από τα χέρια του Κράβαρικ. Καλά και η υποδοχή των παικτών της ιταλικής ομάδας. Βγαίνει άμυνα. Ο Τίσερ καρφώνει νέα άμυνα από την ελληνική ομάδα. Ο Νίλσον θα καρφώσει block-out. Block-out 20 όλα. Ο Ηρακλής γυρίζει, ξαναμπαίνει στο παιχνίδι. Τα πανηγύρια στις κερκίδες. 20 όλα. Δείτε και πάλι το Μάρκους Νίλσον. Πώς θα καρφώσει με τριπλό block μπροστά του. Θα κερδίσει το block-out. Νέο σταμάτημα από ελληνικής πλευράς. Έρχεται out. Να καρφώσει out. Είναι out από τον Καζίνσκι. 21-20 μπροστά ο Ηρακλής. Δείτε και πάλι πώς η μπάλα φεύγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Πανηγύρια από τον Κουλινέλη. Και τους παίκτες του και time out θα πάρει αμέσως ο προπονητής της ιταλικής ομάδας. Ο Βούλγαρος Ραντοστίν Σούτσεμ. Κύριε Χαριτονίδη. Ναι, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι το πιο ίσως κρίσιμο σημείο για τον Ηρακλή. Πράγματι δυσκόλεψε την υποδοχή. Πράγματι πήρε τους πόντους που ήθελε. Μείωσε και πέρασε κιόλα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να διατηρηθεί. Πάλι να δυσκολέψει όσο μπορεί την υποδοχή ο Γιάννης και να μπορέσουν να πάρουν, να σπάσουν την μπάλα στο μπλοκ ή να πάρουν κατευθείαν πόντα από μπλοκ. Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν την συνέχεια με τον Γιάννη τον Χαριτονίδη που περνά και πάλι πολύ ωραία την μπάλα. Έρχεται να βγάλει άμυνα ο Σμαραγδής. Δεν μπορεί εκεί νέα άμυνα. Βγαίνει μπάλα από τον Τίσερ. Θα βγάλουν άμυνα οι παίκτες Τρεντίνο. Θα καρφώσει και θα πάρει ο Μπιζότο το block out. 21-21. Ο Γιάννης ο Χαριτονίδης θα φύγει στον πάγκο. Έκανε τρία σερβίς πάντως και οδήγησε στην ισοπάριση. 21-21. Βλέπετε και πάλι την τελευταία φάση με τον Μπιζότο που πήρε το block out. Ισοπάρισε 21 όλα. Θα μπορούσε να έχει ξεφύγει ο Ηρακλής. Ο Γκρίμπιτς. Ο Τίσερ. Δεν θα περάσει. Θα περάσει μπάλα, αλλά βγαίνει άμυνα από τους παίκτες της Τρεντίνο. Κονσεϊσάο. Γυρνά την μπάλα ο Τίσερ. Να περάσει όπως όπως. Ο Μπάρι. Ο Γκρίμπιτς. Καρφώνει δυνατά νέα άμυνα από τον Κονσεϊσάο, αλλά η μπάλα είναι έξω. Ο Μπιζότο και πάλι θα δώσει πόντο στην ομάδα της Τρεντίνο. 22-21. Κοιτάξτε και πάλι, ο Κονσεϊσάο έβγαλε την άμυνα, αλλά η μπάλα πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου. Αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής έχει πολύ καλή επιθετική σειρά μπροστά. Πρέπει να πάρει αμέσως τον πόντο και να πάει ο Νίλσον στο σέρβις και να πιέσει. Ο Τίσερ προσπαθεί να περάσει. Φιλέ, βεβαίως. Είναι φιλές. Φιλέ που έγινε από τον Μιραρέλη. 22 όλα. Λάθος από τους παίκτες της ιταλικής ομάδας. Πολύ σημαντικό σε αυτή τη φάση για τον Ηρακλή. Πρέπει να δείξει τώρα το καλό αυτό του στο σέρβις ο Νίλσον. 22 όλα. Ο Νίλσον σέρβις. Εδώ ο Νίλσον άμα θέλει μπορεί να τελειώσει και το σετ. Είναι out. 23-22. Για την ιταλική ομάδα ο Νίλσον βεβαίως έκανε πολύ δυνατό σέρβις, αλλά μπάλα έφυγε out. Εδώ ο Νίλσον. Όχι εδώ τώρα. Λάθος, εδώ το λάθος από τον
Κωνσταντίνο Φοκαζίσκι, 24-22, match ball, set ball, match ball για την Ιταλική ομάδα. Την Τρεντίνο, με τον Καζίσκι που πήρε τον άσο. Δείτε και πάλι πώς πανηγυρίσει. Καζίσκι, δυνατά, πάρα πολύ δυνατά και με άσο τελειώνει το παιχνίδι. Η Τρεντίνο είναι η πρωταβλήτρια Ευρώπης. Η Τρεντίνο, η Ιταλική και Νίκο Ηρακλή με 3-1 και παίρνει το κύπελο Ευρώπης. Δείτε και εδώ τους Ιταλούς, τις κερκίδες πώς πανηγυρίζουν. Και εδώ οι παίκτες του Ηρακλή που χειροκροτούν με τους φιλάφλους, αναγνωρίζοντας την αξία, τη μεγάλη αξία των χιλιάδων φιλάφλων του Ηρακλή που ήρθαν εδώ στην Πράγα για να συμπαρασταθούν στην ομάδα τους. Δείτε και τα σετ. 12-25 σε 19 λεπτά, 25-21 σε 25 λεπτά, 24-26 σε 29 λεπτά και 22-25 σε 29 λεπτά. Η Τρεντίνο στην πρώτη εμφάνισή της σε τελικό Champions League Volley θα κατακτήσει το τρόπαιο. Πάμε στην Ευγενία. Έχω κοντά μου τον Αντρέι Κράβαρικ. Αντρέα, συγκλονιστική προσπάθεια του Ηρακλή. Να μην πάω να δώσω χέρι και έρχομαι. Πάει να το καθιερωμένο χαιρετισμό και επιστρέφει. Ναι, βεβαίως. Το βλέπουμε άλλωστε και στα πλάνα. Εδώ βλέπουμε και τους παίκτες του προπονητικού team της ομάδας της Τρεντίνο. Και εδώ ο Κουλινέλη που δίνει υποτικά στο χέρι τους παίκτες της Τρεντίνο. Οι παίκτες των δύο ομάδων που αγκαλιάζονται στον αγωνιστικό χώρο. Κύριε Χαριτονίδη, τι έφταξε και έχασε ο Ηρακλής? Εντάξει, δεν έπαιζε με μια ομάδα της σειράς. Η Τρεντίνο είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Το απέδειξε και εδώ και χθες. Το απέδειξε και στην διαδρομή της στην Ευρωπαϊκή. Νομίζω ότι ήταν καθοριστικό σημείο το τρίτο σετ, ναι, που χάθηκε. Πιστεύω ότι αν το έπαιρνε ο Ηρακλής, ήταν λίγο προσεκτικότερος, τα πράγματα μπορεί να ήταν διαφορετικά. Επίσης, μπράβο στον Ηρακλή που κάλεψε μέχρι το τέλος το σέρβις. Απλά ήταν σε μια άτυχη στιγμή να έχει και τον Κωνσταντίνοφ τραυματία, κάτι που ήταν φοβερά μειονεκτικό στην ανάπτυξη. Ωραία, πάμε ανάπτυξη στην Ευγενία. Κοίτα, την είδαμε και προηγουμένως, έχει κοντά τον Κράβαρικ. Ανδρέα, συγκλονιστική προσπάθεια, χάσατε στο τελικό, τουλάχιστον πέσατε ηρωικά. Πάντως, να σου πω την αλήθεια ότι αξίζαμε να παίζουμε τουλάχιστον. Αλλά τα λάθη πληρώνονται. Έτσι πιστεύω και τρίτο σετ τα είχαμε στα χέρια μας. Το αφήσαμε και δυστυχώς, όπως είπα, λάθη πληρώνονται. Και εκεί που μπορούσαμε να είμαστε μπροστά εμείς, 2-1, κάνε Τρεντίνο, είναι μια ομάδα που παίζει καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο. Έχουν πιο πολλές εμπειρίες. Γι' αυτό πιστεύω ότι ήταν θέμα τύχης. Στο τέλος πήρε ο Καζίνσκι δύο άσους που μάλλον δεν έπαιρνε όλο το παιχνίδι, κανένα άσο. Είναι κρίμα, μεγάλο κρίμα για τον Ηρακλή, γιατί με τόσες προσπάθειες που έχει κάνει το Champions League άξιζε και πραγματικά άξιζε να πέσει τουλάχιστον ένα tie-break για να είναι πιο κοντά στο τίτλο. Ηρακλή συνεχίζει, έχει τον κόσμο κοντά του, δεν σταματά εδώ, πάει για το πρωτάθλημα και ανανεώνει το ραντεβού του και ακόμα Final Four. Εδώ πέρα πρώτα από όλα μας ενδιαφέρει τα παιχνίδια στο play-off. Ένα θέλω όμως να πω, η ομάδα πρέπει να συνεχίζει ακριβώς με αυτό το τρόπο. Άλλιως δεν έχει καμία ελπίδα να πάρει το πρωτάθλημα. Άμα χαλαρώσει, θα έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δεν πρέπει να χαλαρώσει. Δεν πρέπει να απογοητευτεί. Πρέπει να είναι τόσο δυνατή όσο ήταν σε αυτό το Final Four. Ευχαριστούμε. Μάλιστα, Ευγενία, σε ευχαριστούμε. Αν υπάρξει και άλλη συνέντευξη να μας ειδοποιήσεις. Κύριε Χαριτονίδη, λέγατε ότι τα λάθη ήταν αυτά που οδήγησαν τον Ηρακλή στην ήττα. Έδειξε πάντως ότι ο Ηρακλής είχε το παιχνίδι.
Ναι, είναι αυτό που είπε και ο Αντρέι, ότι καθοριστικό ήταν το τρίτο σετ. Το είχαν αρκετές φορές το τρίτο σετ και τους έφυγε. Και βέβαια το άτυχο είναι ότι ο Καζίνσκι στο πιο κρίσιμο σημείο του σετ πήρε 2 πόντους. Μάλιστα. Εδώ οι φίλαφλοι του Ηρακλή μαζί με τους παίκτες του Ηρακλή πανηγυρίζουν. Βεβαίως αυτό είναι που λέγαμε προηγουμένως και που έλεγε και ο Αντρέι Κράβαρικ, ότι δεν πρέπει να απογοητευτεί κανείς, ούτε οι παίκτες ούτε οι φίλαφλοι, γιατί το πρωτάθλημα έχει πολύ δρόμο μπροστά του και ο Ηρακλής θα πρέπει εκεί να συνεχίσει. Ο Ηρακλής είναι στον μεγάλο τελικό της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής διοργάνωσης, το Champions League. Είναι η δεύτερη καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη, για τρίτη φορά συμμετέχει στον τελικό και τον χάνει ευγενίας. Ακούμε. Έχουμε κοντά μας τον Πλάμεν Κωνσταντίνο. Πλάμεν έσπιξε στα δόντια, έπαιξε στον τελικό, χάθηκε όμως τις λεπτομέρειες. Κρίμα, γιατί ήταν, είχαμε ευκαιρία, εγώ πιστεύω ότι ήδη κρίθηκε στο τρίτο σετ. Στο τρίτο, στο τέταρτο πάλι γυρίσαμε, αλλά στο τρίτο ήταν η μεγάλη ευκαιρία, εκεί που ήμασταν πάνω. Είχαμε και 2 κόντρα επιθέσεις. Δεν μας βγήκε εκεί. Άμα το παίρναμε εκεί, πιστεύω ότι μπορούσαμε να το πάρουμε εμείς 3-1. Και ήταν κρίσιμο. Αλλά κρίμα, γιατί αυτό το κόσμο, εδώ έπρεπε να το πάρουμε. Έπρεπε να το πάρουμε. Μάλιστα. Συνεχίζει ο Ηρακλής. Μπορεί να μην συνεχιστεί με αυτό που βλέπετε εδώ. Δεν γίνεται. Ευχαριστούμε. Ωραία, Ευγενή, από ό,τι βλέπω όλα είναι έτοιμα για την απονομή σε λίγο και μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι οι Ιταλοί, κάτι που δεν φάνηκε πριν από λίγο στην κάμερα, πήγανε μπροστά στους φιλάθλους του Ηρακλή και πανηγύρισαν, δηλαδή χειροκροτούσαν και ουσιαστικά έδωσαν το έβνασμα και στους φιλάθλους του Ηρακλή να τους χειροκροτήσουν, μια πάρα πολύ όμορφη στιγμή, έτσι. Εδώ οι παίκτες, εδώ τα στατιστικά. Βλέπετε στα πλάνα σας και όλα είναι έτοιμα σε λίγο για την απονομή. Έχει βγει το φιλέ, έχει στηθεί η εξέδρα. Λίγο πριν την απονομή λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και ξαναρχόμαστε εδώ.